Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και όχι ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλημέρα. Καλημέρα στους φίλους του Αθλητικού Μετρόπολης. Εδώ, ξημέρωμα 21ης Ιουλίου. Έγινε τίποτα 21η Ιουλίου ποτέ στη γη, ήταν κανένα συντρακτικό γεγονός? Όχι. Νομίζω ότι όχι. Έχουμε κανένα συντρακτικό γεγονός? Νομίζω 20 Ιουλίου είναι η επέτειος που ο άνθρωπος πρωτοπάτησε στο φεγγάρι. Ναι. 1969, αν δεν κάνω λάθος. Πάτησε στο φεγγάρι. Ναι. Όχι, ρε, ήταν στο Χόλιγουντ, ψέματα είναι. Νίλ Άμστρομ και. Ο Άλστρομ. Και ο Όλντριν. Ποιο Άλστρομ? Ο Νίλ Άμστρομ και ο Τζον Όλντριν. Αυτός που έβαλε το δεύτερο γκολ στον Άρη, στο παράδειγμα του Βόλου. Δεν ξέρω αν είναι. Ο Άλστρομ, ο Τόμας Άλστρομ, τι γίνεται. Λοιπόν, γιατρέ μου, ανανεωμένο σε βλέπω. Ναι. Κολυμπάς κάθε μέρα βλέπω, κάνεις χιλιόμετρα. Γυμναζόμαστε. Γυμνάζεσαι και εγώ είμαι σε καλή. Προετοιμάζομαι για τη νέα σεζόν, η οποία θα είναι απαιτητική. Όταν λες νέα σεζόν, από Σεπτέμβρη και μετά. Τέλη Αυγούστου, ας πούμε. Τέλη Αυγούστου, ναι. Άρα, γιατρέ, έχουμε ένα μήνα ρεμπέτα σκέρα, αλλά έχουμε ΠΑΟΚ με Άγιαξ, έχουμε Άγιαξ με ΠΑΟΚ. Έχουμε μεταγραφές. Τρία γκολ Ολυμπιακός από τον Ατρόμητο σήμερα. Δέχτηκε. Με Μποτία, Σιώβα, Στόπερ. Και με το δύο Στόπερ, όχι με τρία όπως θέλει ο κ. Αλέφαντος. Όχι, ο κ. Αλέφαντος βλέπει την αδυναμία του Ολυμπιακού και θέλει τρία Στόπερ. Η αλήθεια είναι ότι ο Δέλας πάντα έχει ομάδες πολύ καλογυμνασμένες στην αρχή τη σεζόν. Φουλάρι στην αρχή. Φουλάρι και νομίζω με το πρόγραμμα που είδα του Ατρομήτου θα τον παίξω πρώτη τριάδα μέσα στον πρώτο γύρο. Θα τον παίξει τριάδα. Θα είναι μέσα στην πρώτη τριάδα στον πρώτο γύρο. Στο τέλος του πρώτου γύρου θα είναι μέσα στους πρώτους τρεις. Κράτησε κορμό ο Ατρόμητος. Ναι. Κράτησε κορμό ο Ατρόμητος. Και ο Ολυμπιακός κράτησε κορμό, αλλά σκούριασε ο κορμός. Δεν είναι. Με τον Αλβανό, τον τερματοφύλακα, πού πας, με τον Καπίνο. Απάτηνο Καπίνο. Θα δούμε το Λεάλι. Νομίζω ότι είναι βασικός. Θα δούμε. Τον Δανικό από τη Γιουβέντς, το Λεάλι. Δεν το βλέπω. Ο Ολυμπιακός, να τονίσουμε ότι έχει αγώνα την άλλη εβδομάδα και πολύ σημαντικό. Ναι. Με το θεσμό του Champions League. Ναι. Με τη Χάπολ Τελαβίβ. Ορίστε. Καλά που μας ακούει ο Νίκος από τα Γιαννιτσά. Σαν σήμερα λέει γεννήθηκε ο Μέγας Αλέφαντος. Ο Μέγας Αλέφαντος. Ο Μέγας Αλέξανδρος λέει. 20 Ιουλίου. 20 ή 21. Θα μας το διευκρινίσει γιατί λίγο. Κοίτα, με τα ημερολόγια. Αυτός εκεί επειδή. Τόσα χρόνια πίσω. Τα μέρη τα πάτησε εκεί του τον Γιαννιτσόν ο Μέγας Αλέξανδρος. Είναι στα 5-6 χιλιόμετρα η μπέλα. 5-6 χιλιόμετρα η μπέλα. Λοιπόν, νιώθει ο Νίκος. Συναισθήματα, δηλαδή για τους προγόνους του. Έχει ένα συνέστημα, πώς να το πω, ρε παιδί μου. Δεν τα βλέπει τα πράγματα λογικά. Τα βλέπει τα πράγματα με ένα βαθύ συνέστημα, με ένα έτσι. Ο Αλέξανδρος. 4 Ιανουαρίου. Ο Αλέξανδρος. 20. 1η Μαρτίου. Όχι. 3 Ιανουαρίου. 3 Ιανουαρίου το 39. Στα Εξάρχεια. Συνεργάτη σου είναι. Στα Εξάρχεια κιόλας. Και στο Πανελλήνιο. Όχι στα Εξάρχεια. Εξάρχεια. Ήταν Παναθηναϊκός μικρό. Λογικό. Στο κέντρο της Αθήνας, στα Εξάρχεια. Ναι, ντρέπεται να το πει, δεν. Καλά, δεν είναι και μεμπτό. Έκανε ένα λάθος, το διόρθωσε. Λάθος έκανε. Τι είσαι, γιατρέ μου. Λοιπόν. Γιατρέ μου, αύριο έχουμε δύο καλά μάτς. Έχουμε τη ρεβάνς των Ιωαννίνων. Ναι. Έχω ένα φίλο 72 χρονών, ο οποίος τα περισσότερα χρόνια της ζωής του, Έλληνα, τα πέρασε στην Νορβηγία. Και παίρνει σύνταξη από την Νορβηγία. Συγχαρητήρια. Λοιπόν, ήταν επάνω. Στο πρώτο παιχνίδι του Πας Γιάννενα με την νορβηγική ομάδα. Στα Γιάννενα. Στα Γιάννενα. Ναι. Θα βρεθεί και στην Νορβηγία. Στην Νορβηγία ήταν. Μα δεν έβλεπε το μάτσο αυτό. Α, το έβλεπε στην Νορβηγία. Ναι. Τους φάνηκε πολύ παράξενο τους Νορβηγούς που φάγανε τρία γκολ από τα Γιάννενα. Δεν το περιμένανε. Καταρχήν ήταν μια πολύ κακή τακτικά ομάδα. Ναι. Η ομάδα της Ότς Γκρένλαντ. Δεν το περιμένανε. Όταν βρίσκεσαι πίσω το σκόρ 1-0. Και ξέρεις ότι είσαι σε καλύτερη φόρμα από την αντίπαλη ομάδα. Δεν ανοίγεις από το 20 για να διεκδικήσεις την ισοφάριση με τον πιο άναρχο τρόπο. Δεν έκανε καθόλου καλό scouting report στην ομάδα των Ιωαννίνων, η οποία παίζει ένα εξαιρετικό 3-5-2 από τον καθηγητή Πετράκη. Καθηγητή του 3-5-2. Καθηγητή του 3-5-2. Το οποίο το έχει αλλάξει κάποια στιγμή. Το μορφοποιεί και σε 4-3-3. Ναι. Χρησιμοποιεί τον Τζιμόπουλο σαν εξαρροστόπερο. Ναι. Πολλές φορές ο Ακώστα γίνεται αριστερό χαφ και γίνεται 4-2-3-1. Εντάξει. Ναι. Δεν είναι. Το μεταλλάσσει. Καταρχήν και μόνο το γεγονός ότι αυτή η ομάδα δέχτηκε γκολ από τα δύο ακραία back σε προώθηση, δηλαδή σε κόντρα μπάλα. Το δεξιό ακραίο back έκανε τη σέντρα, το back half, ναι, ο Καρανίκας για να σκοράρει ο Ναδάλες και με το ανάποδο. Άλλο back half. Δηλαδή βλέπεις τέσσερις αμυντικούς, τετράδα της άμυνας των Νορβηγών να κοιτάνε την μπάλα και τον τερματοφύλακα και να δέχονται ένα απίστευτο γκολ. Ναι. Εντάξει. Μια ομάδα η οποία κράτησε 70% κατοχή, χωρίς να έχει ποιότητα όμως. Ναι.
και χωρίς να κάνει καθαρή ευκαιρία η νορβηγική ομάδα εδώ μες στα Γιάννα. Ναι. Δεν ξέρω αν επηρεάστηκε από τη ζέστη. Είχε κατοχή, ε. Αυτό, ανούσια κατοχή όμως. Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Μια ομάδα των Ιωαννίνων, οι οποίες είχε τρομερές ελλείψεις, οι οποίες δεν φάνηκαν. Όπως. Του Μανιά. Ναι. Ένα Φερφελί, ο οποίος έκανε πολύ καλό παιχνίδι, αλλά ήταν κακό στις εκτελέσεις του. Ο Φερφελής. Ένας πολύ σύγχρονος επιθετικός, πιέζει ψηλά, έχει ταχύτητα. Ο Φερφελής θα κάνει γκολ. Παίζει τον ανοιχτό χώρο, αυτό παρακολούθησα. Θα παίξει, τακτικά είναι σωστά, οι συνεργασίες του είναι άψογες. Από πέρσι τον περιμέναμε. Πολύ καλή εμφάνιση και MVP του Ιωαννίνων, ο Ακώστα. Ναι. Σαν αριστερός εσωτερικός χαφ στο 3-5-2. Πάτησε κάθε μήκος και πλάτος του γηπέδου. Σε μια ακόμα εξαιρετική εμφάνιση, στα 34 βγάζει μάτια. Ένας τρομερός αθλητής. Τέτοιοι άνθρωποι. Εντάξει, είναι συγκινητικό να του παρακολουθεί στο γήπεδο. Έτσι. Δηλαδή δίνουν και την ψυχή του. Έτσι. Το ευτύχημα ήταν ότι πέρασαν και από την πόλη τη Θεσσαλονίκη. Δεν εκτιμήθηκαν βέβαια όπως θα έπρεπε. Όπως. Σε ένα κακό σωματείο όπως είναι ο Άρης. Ναι, κακό σωματείο. Τι να κάνουμε. Συμφωνώ. Αντίστοιχα όμως στον Ολυμπιακό Βόλο και στον Λιβαδιακό, όπως και στον Μπας Γιάννα, ο Ακώστα. Ναι. Διδάσκει ποδόσφαιρο. Στον Άρη, εντάξει, στον Άρη τώρα. Να. Σε κόσμο που δεν γνωρίζει και από ποδόσφαιρο, μπορεί να είσαι και απαταιώνα. Λίγο στην περιφορά ποδοσφαιρικά, όχι ο εντάξει, έχουν περάσει διάφοροι και έχουν διδάξει. Αντίστοιχη συμπεριφορά στο παρελθόν. Για λογικό είναι να επηρεαστεί από το περιβάλλον. Τον άλλο δεν γνωρίζει από ποδόσφαιρο, θα τον κοροϊδέψει εύκολα. Θεωρεί δηλαδή του Αριανού άμπαλ. Όπως πιστεύουν ότι θα ανέβουν με β' εθνική τρένο. Ναι. Με... Από τη β' στην α τρένο. Ναι. Μην έχοντας γνώση πώς είναι το πρωτάθλημα, η δομή του, τι ρόστρα κατεβάζουν οι ομάδες, ποιες είναι φύλλα προσκύμενες στον Ολυμπιακό, τι διαιτησίες θα υπάρχουν, τι υπόσχεται φέτος το σύστημα του Μαρινάκη, ο οποίος είναι ο μεγάλος κερδισμένος των ημερών. Γιατί το λες αυτό? Γιατί επικοινωνιακά διαρκώς κερδίζει. Μα πού κέρδισε? Εντάξει τώρα η υπόθεση αυτή, όταν υπάρχει αυτό η φημολογία περί εμπλοκής με τον ΟΡΕΝΑ και ξαφνικά. Α, βέβαια, ναι. Νίκη λες. Τεράστια επικοινωνιακή νίκη. Ναι. Δείχνει ότι είναι ανυπέρβλητος, ανίκητος. Ναι. Βλέπουμε ότι διεισδύει τώρα... αυτή τη στιγμή. Υπάρχει παίκτη από τον Ολυμπιακό που είναι μήλο τη έρηδο ανάμεσα στη Λάρισα και τον Άρη. Ο Νίκο Μαρτίνες, νομίζω το πιθανότερο είναι να καταλήξει στο Θεσσαλικό κάμπο. Κοίταξε, έχει φιλίες με τον Κούγια. Καλά, δεν το συζητάμε. Έχει φιλίες με τον Κούγια. Ο οποίος έχει καθαρίσει το τοπίο. Ναι. Αυτή τη στιγμή παίζει χωρίς αντίπαλο. Ο Αθασιάδης πάει σε φίλο Μαρινάκη. Εντάξει, δηλαδή βλέπεις έναν άνθρωπο ο οποίος θεωρητικά είναι παοκτσής. Επειδή είναι και έξυπνος και επαγγελματίας, δέχεται αυτές τις καταστάσεις. Ναι. Ξέρεις τι να σώσει μια νεοφώτιστη ομάδα από η Λάρισα. Ποιος? Ο Αναστασιάδης. Λέει τον τρυπήσανε δεξιά και αριστερά, αλλά τι να κάνει, πήγε αυτό με το σύστημα. Θα τον δούμε και αυτόν τι ομάδα θα παρουσιάσει φέτος. Ο Παοξής, ο Άγγελος, ας πούμε. Ο Χριστοπροφήτης, ας πούμε, που τον κοροϊδεύουν και τα λοιπά. Κακός, ας πούμε. Καλώς κάνει, ο άνθρωπος είναι επαγγελματίας. Πήγε ο άνθρωπος με τον Ολυμπιακό. Ναι, όπως και ο κύριος Κούγιας. Πολύ ο κύριος Γκαγκάτσης είχε πάει με τον Ολυμπιακό. Εντάξει, βλέπουμε μια τάση παοξίδικη να πηγαίνει. Και ο Άρης πάει με τον Ολυμπιακό. Ο κύριος Γκαγκάτσης, ο οποίος είναι αυτή τη στιγμή στον Πανιόνιο. Και ο Άρης πάει και ο κύριος Γκαγκάτσης στον Πανιόνιο. Ο Λαϊτάν, Φούντας, ενισχύεται σημαντικά ο Πανιόνιος, είναι ένα πολύ καλό προπονητή τον Ουζουνίδη. Το Φούντα δεν τον παίρνατε εσείς στον Ηρακλή? Τώρα εντάξει, ήταν στη Σάλτσμπουργκ, ο Πανιόνιος ήταν πιο οργανωμένο σωματείο αυτή τη στιγμή. Ναι. Μας τον πρόλαβε. Θα δούμε τώρα πώς θα δημιουργηθεί ένα ικανοποιητικό αριθμό ρόστερ. Έχει 14-15. Του άρεσε η καλή σχέση με τον Ολυμπιακό, ο κύριος Καρυπίδης. Οι περισσότεροι αυτό επιδιώκουν. Ναι. Καλά κάνει, λες. Όλοι, ναι, εντάξει. Ναι. Σε ένα οικοσύστημα, είπαμε, χρειάζονται συνεργασίες. Ναι. Ο Ηρακλής τι κάνει? Νομίζω ότι και αυτός έχει κάνει ανάλογες κινήσεις. Ναι. Κινείται παρασκηνιακά σε αυτό το πράγμα. Οι Ηρακλήδες δεν φωνάζουν πια, νομίζω έχουν εκλεγεί. Έχουν συμβαστεί με την πραγματικότητα. Δεν βλέπω φασαρίες, δεν βλέπω αυτό. Και για ποιο λόγο, έχουμε φτάσει σε ένα τέτοιο χρονικό πάνε σημείο. Πάνε και οι Κοφιδίδες και οι Παπαϊωάννη και τα λοιπά. Σιγά δεν υπάρχει μια ουσιαστική αντιπρόταση αυτή τη στιγμή στο σύστημα του Ηρακλή. Δεν έχει λεφτά αυτός που πήγε προχθές, ας πούμε. Και... Εντάξει, αυτά τα οποία λέχθηκαν στο Κατσάνιο, καλύτερα να μην τα βγάζει στη δημοσιότητα γιατί. Η οικογένεια του Ηρακλή πέφτει ακόμα περισσότερο στα μάτια του κόσμου της. Έμαθες τι είπαν? Τώρα όταν λένε ότι θα πιέσουν, λέει, τον Κοντονή για να παραιτήσει τον Παπαθανασάκη και να κάνουν, λέει, δείξεις ποδοδικείου. Διαφωνώ. Άμα δεν έχεις αποπίσει. Η πολιτεία έχει ευθύνη. Καμία στο ευθύνη. Θέμα του κυρίου Παπαθανασάκη. Καμία ευθύνη. Γιατί αν ο κύριος Κοντονής πριν από 1,5 χρόνο ερχόταν και έλεγε στους Ηρακλειδείς ότι ο κύριος Παπαθανασάκη. Δεν ήταν η κυβέρνηση πριν 1,5 χρόνο, βέβαια. Εντάξει, ναι. Εγώ σου λέω ότι ήταν. Εγώ σου λέω ότι ήταν. Και ερχόταν ο Κοντονής και έλεγε στο Μάνο. Μάνο, τι δουλειά κάνει ο κύριος Παπαθανασάκης? Ο Μάνος θα απαντούσε ό,τι απαντούσε σε εμάς. Ό,τι γουστάρει, ρε. Ούτε η μάνα του δεν ξέρει τι δουλειά κάνει. Θα έκανε δηλαδή αβάντα. Όταν την περίοδο που οι φίλοι του Ηρακλή πήρανε τσιπουράκια με τον κύριο Παπαθανασάκη και ήταν όλα μα έλεγα, αλλά φαντάσου ένα Κοντονή να πήγαινε εναντίον μια τέτοια καλή φιλία, τι θα γινόταν? Χάμος. Τη στιγμή που θα ανέβαινε ο Ηρακλής κατηγορία από την Β' Εθνική στην Α. Νομίζω ότι δεν νομίζω ότι δικαιούται.
πίστοση χρόνου για να δούμε αν μπορεί να αλλάξει την κατάσταση. Δεν νομίζω ότι μπορούν τώρα οι Ηρακλήδεις να λένε Κοντονή, σώσε μας. Όχι, εντάξει. Όχι. Αυτή τη στιγμή πουλήθηκε ο Βέλιος σε ένα καλό ποσό. Τα έσοδα της ομάδας ανεβαίνουν γιατί δεν είναι ο Φώτης πλέον, οπότε έχει πιάσει και ένα πλαφόν βαθμών. Εγώ βλέπω ότι δεν μιλάει κανείς. Δεν μιλάει κανείς τώρα, εντάξει, δεν ακούω φωνές εναντίον του Παπαθανασάκη. Επίσης περιμένουμε να χτιστεί. Τα 200 καλά είναι, τα 200 καλά είναι. Να χτιστεί μια καλή ομάδα. Ναι. Έστω και την ίστατη ώρα να έρθουν καλοί ποδοσφαιριστές. Καλά ήταν τα 200, καλά είναι. Δεν το συζητάμε. Ναι. Για μια ομάδα του επίπεδου του Ηρακλή, αυτή τη στιγμή πώς είναι. Τώρα εμείς άμα ήμασταν εναντίον του Παπαθανασάκη και έπαιρνε ένα 200, τι θα το λέγαμε. Δεν μπορείς να πεις τίποτα. Είναι ένα πολύ καλό deal. Να το λέγαμε, δεν μας δίνεις και ένα 30 άρι και εμάς να την περάσουμε. Εντάξει, προσωπικά, εντάξει. Για να μην φωνάξουμε. Έτσι τα λέγαμε εμείς που είμαστε παλιόπαιδα. Τώρα, άλλοι μπορεί να μην. Εντάξει. Να είναι πιο ανοιχτή. Τα κάναμε εμείς. Έτσι δεν είναι. Περιμένουμε λοιπόν, η ομάδα φεύγει για Ολλανδία την Παρασκευή. Ναι. Αυτή τη στιγμή υπάρχει το Σίραλ του Μπουκουβάλα. Ή ο Ζαχουδάνης είχε έρθει. Να πω κάτι για τον Μιχάλη του Μπουκουβάλα λοιπόν. Ο Μπουκουβάλας τι έγινε. Δεν θα πρέπει να αποθεώνουμε κανένα επαγγελματία ποδοσφαιριστή. Ποιο τον αποθέωσε. Διάφοροι οπαδοδημοσιογράφοι, οπαδοί κτλ. Ναι. Λοιπόν, ο άνθρωπος είναι επαγγελματίας, διεκδικεί τα δεδουλευμένα και ένα ποσό από το συμβόλαιο της επόμενης χρονιάς. Ναι. Τον είχαν πλησιάσει διάφορες ομάδες ακατανόμαστες. Του είχαν πιπηλήσει τον εγκέφαλο. Ακατανόμαστες. Δεν θέλω να καταλαβαίνεις τα λόγια κατανόμαστες. Ποιος εννοώ. Ότι θα πάρει τη θέση του δεξιού μπακ, του βασικού δεξιού μπακ στη συγκεκριμένη ομάδα. Ναι. Να πούμε όμως κάτι, σε αυτή την ηλικία 29 προς 30 που είναι ο Μπουκουβάλας ο Μιχάλης. 30 είναι. 28,5. Το Γενάρη του 17 θα γίνεται 29. 29 κλειστά θα πάει προς τα 30. Ναι. Σε αυτή την ηλικία συνήθως οι ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται στα άκρα έχουν πολύ μεγάλη πτώση της απόδοσής τους. Χάνουν σε έκρηξη, τα κορμιά γίνονται πιο σκληρά. Βλέπεις οπότε... κόδρας και τέτοια. Ναι. Παλιά Αραμπατζή Νίκο, αν θυμάσαι. Καλέ μου Αραμπατζή για βάση που πήγε στη Λάρισα. Με τα φρύδια αυτό, με τα σφιχτά δεν ήταν. Μαυρογεννίδη, Δημήτρη. Ναι. Οπότε ένα έξυπνο προπονητή και ποδοσφαιριστή, ένα καλό αθλητή ενώ σε φυσική κατάσταση, τον παίρνει από εκεί που είναι ω ακραίο μπακ. Ναι. Να μα μιλήσει, δεν έχουμε πρόβλημα. Ναι. Τι έπαθε ο Ολλανδός, ανησυχίες έχει. Να τον ακούσουμε. Ολλανδός, μάλιστα. Να σε ρωτήσω λιγάκι κάποια πράγματα, γιατί πραγματικά στο Κατσάνιο ήσουν αγόρι μου. Εσένα λέει, δεν λέει εμένα. Δεν με συγκίνησε η πρόσκληση. Δεν το συγκίνησε. Την αλήθεια, θεώρησα... Δεν το συγκίνησε. Δεν με συγκίνησε η πρόταση. Ωραία, δεν... Άλλο σε ρωτάω, πήγες. Όχι βέβαια. Μα αφού δεν το συγκίνησε. Αλλά... Να σε ρωτήσω λιγάκι κάτι. Ξέρεις τι πεζόταν προχθές αγόρι μου που είσαι Ηρακλήδιας εσύ στο Κατσάνιο. Δεν το μέλλον του Ηρακλή. Εσύ λοιπόν άκουσε με. Και καλά έκανες για τον οποιοδήποτε λόγο, δεν συγκινήθηκες, δεν έτρεξε ένα δάκρυ, δεν σκούπισες, ό,τι θέσες. Δεν πήγες. Εξέρεις μία άποψη για μία συνέλευση στην οποία δεν βρισκόσουν. Οπότε είσαι πρώτη φορά φάουλ. Δεύτερον λες λοιπόν ότι το 1-200 για τον... Δεν υπόθηκε κάτι σοβαρό για δηλαδή. Για μένα σοβαρές προτάσεις είναι οικονομικής φύσεως. Δεν υπόθηκε ένα πλάνο. Δεν κατάλαβες τι σου λέω. Άλλο σου λέω εγώ. Θα καταλάβεις, περίμενε γιατί με διακόπτεις πριν τελειώσω. Σου λέω λοιπόν ότι λες για μια ομάδα επίπεδου του Ηρακλή το 1-200 είναι μια χαρά. Αυτή τη στιγμή ναι. Και τα οικονομικά δεδομένα της ομάδας είναι μια χαρά. Ποιο είναι το επίπεδο που θεωρείς εσύ τον Ηρακλή. Τη δεδομένη στιγμή. Τι σου λέω. Άκουσε με για να ξέρω θα σε αντιμετωπίζω σαν δημοσιογράφο. Ή θα σε αντιμετωπίζω σαν οπαδό. Δεν... Θέλω να μου πεις. Καταρχήν μιλάω καθαρά με τεχνοκρατικά κριτήρια. Είναι μια ομάδα. Είναι μια νεοσύστατη εταιρεία. Στην πραγματικότητα. Μια νεοσύστατη εταιρεία η οποία ξεκίνησε πριν 4 χρόνια. Μια νεοσύστατη εταιρεία, ναι. Η οποία ξεκίνησε πριν 4 χρόνια η λειτουργία τη. Έχει μια ιστορία από πίσω πόσων. Αυτή η ιστορία δεν μεταφράζεται σε χρήματα, σε ρευστότητα. Λάθος κάνεις. Αν κατάλαβες, ο Ηρακλής ήταν η ομάδα που ήταν με το 15ο μπάτζετ της κατηγορίας και τα 5ο στα εισιτήρια. Πώς δεν μεταφράζεται. Ναι, αλλά τα εισιτήρια αυτά μπορεί να είσαι 5ο στα εισιτήρια και πολύ χαμηλός ο αριθμός τους. Μην φεύγεις από αυτό, γιατί ήθελα μια φορά να σε πετύχω να σου πω, για να ξέρεις και εσύ κάποια πράγματα. Όταν λοιπόν η 5η ομάδα στα εισιτήρια... Με 3.000 όμως μέσο όρο. Με 3.000 με... Με 3.000 μέσο όρο. Με 3.000. Ο Τρίπολης όταν βγάζει 1.000 άτομα στο γήπεδο κρεμάνε και κορνέδες. Ναι, αλλά έχει χορηγικά πλαίσια πολύ καλύτερα. Έχει μπει σε ομίλους γύρω παλί και έχει εγγυημένα άστα που δεν τα έχει Ηρακλής. Ναι, άκουσέ με αγόρι μου. Εγώ όμως είχα και 15 και 17. Δεν ήταν μόνο 3.
Το κλείνω αυτό, γιατί πέρσι και στη Β' Εθνική είχα και 20.000 με την ΑΕΚ όταν η ομάδα πήγαινε. Πάμε λοιπόν παρακάτω. Δεν εμφάνισε οικονομικά στοιχεία και τα αυτά που εμφάνισε τέλος ήταν περίπου 19.000 συνολικά. Λέω, άκουσε με λίγο φιλαράκι μου, δεν θα μου τα γυρίσει εκεί που θες. Τα ξέρουμε εμείς τα οικονομικά στοιχεία. Τα οικονομικά στοιχεία, φιλαράκι, σου λέω λοιπόν ότι μια ομάδα που έχει τη δυναμική να είναι πέμπτη στα εισιτήρια στα χειρότερά της. Γιατί είναι στα χειρότερα της, είναι μια ομάδα η οποία ανεβαίνει αυτή τη στιγμή. Είναι ένα γωνιακό μαγαζί και δεν είναι καθόλου νεοσύστατο. Καταλαβαίνεις τι σου λέω. Εγώ δεν βλέπω να μεταφράζεται αυτό σε οικονομικό αποτέλεσμα. Άκουσε με, γιατί σε μπερδεύεσαι. Όλα δεν τα βρήκατε με τον Παπαθανασάκη. Εγώ δεν βλέπω οικονομικά η ομάδα να έχει αυτά που περιμέναμε. Μάνο, τα βρήκες με τον Παπαθανασάκη. Καλημέρα. Μάνος, καλημέρα. Ένα λεπτό. Σε παρακαλώ πολύ, Ολλανδέ, μην λες τίποτα άλλο. Ναι. Ραπτόπουλε. Μάλιστα. Κλείνεις την εκπομπή τώρα. Why? Δεν την κλείνεις. Για ποιο λόγο. Δεν την κλείνεις, Ραπτόπουλε. Δεν το κατάλαβα. Για ποιο δεν λόγο. Δεν το κατάλαβες. Δεν λέμε κάτι με αυτό. Τι πάθατε, ρε. Τι... Σε μένα φωνάζεις. Σε σένα φωνάζω. Why. Θα την κλείσεις την εκπομπή. Για ποιο λόγο. Για ποιο λόγο. Την αιτιολογία. Λοιπόν. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, ναι. Και συνέχισε την αμόνο σου. Τι? Η Κλίστιν. Απειλείς δηλαδή εμένα προσωπικά, Μάνο. Δεν απειλώ κανέναν. Γιατί, ποιος είσαι και θα δεν πεις τι θα πούμε κανέναν, στο... Φίλε. Δεν έχουμε μια δημοκρατική χώρα. Αυτό που κάνεις στον Ηράκλη... Εγώ τι κάνω στον Ηράκλη, φίλε μου. Αυτό που κάνεις εγώ ένας ταπεινός πελάτης ήμουν. Το συνεχίζεις χρόνια. Δηλαδή εγώ φταίω για τα δεινά του Ηράκλη, Μάνο, τώρα με δουλεύεις. Εγώ φταίω για τα δεινά του Ηρακλή. Κοίταξε, κύριε Λουπασάκη, ή θα είστε συνεπείς στις οικονομικές υποχρεώσεις, για να μην βγάλω κάποια πράγματα, μην διαρρεύσουν κάποια πράγματα στον αέρα, κύριε Λουπασάκη. Να πεις για μένα γιατί... πράγματα στον αέρα. Ναι, κύριε Λουπασάκη, το παρατραβάτε το σκηνή. Δεν μπορείς. Λοιπόν, να... κύριε Λουπασάκη, θα μου πείτε πώς γνωριστήκαμε, αφού είσαι τόσο έντιμος. Λοιπόν, μην μιλάτε για την εντιμότητά μου. Γιατί, τι δεν μπορώ να πω κουβέντα. Κύριε Λουπασάκη, κύριε Λουπασάκη. Στον Άτολο, σας δάνεισα ή όχι χρήματα. Σας δάνεισα ή όχι χρήματα. Απαντήστε μου αυτή τη στιγμή. Τι σας έκανα. Μα, σας δάνεισα ή όχι χρήματα και με για ποιο λόγο σας δάνεισα. Τι λέτε, κύριε. Λοιπόν, κλείστο καλύτερα. Κλείστο καλύτερα, κύριε Λουπασάκη. Λοιπόν, γιατί υπάρχουν και προσωπικά. Εκεί. Γιατί απειλείς τον αέρα. Εγώ προσωπικά σου πω κάτι. Σήκω φύγει από εκεί, τι έκανες, είπες. Σήκω φύγει από εκεί. Βγαίνεις και απειλείς τον αέρα. Βγαίνεις και απειλείς τον αέρα. Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ, κόψτε ένα... ρε Κώστα, τώρα οι άνθρωποι είναι εκτός τόπου και χρόνου. Άντε, φτάνει. Κόπηκες και διάλειμμα. Τώρα τι είναι αυτά. Κόπηκες και διάλειμμα. Άντε. Μας αναγκάζει και λέει προσωπικά που δεν θέλω να τα πω στον αέρα, ρε Γιάννη. Ντροπή. Για κάποιον άνθρωπο. Άντε, το ξέρουμε. Τώρα βγαίνουν και το παίζουν οι Ηρακλάρχες. Κουραστήκαμε, φτάνει, έλεος. Διάλειμμα. Κάνω εγώ κακό στον Ηρακλή. Αν μπορούσα να το σκοτώσω, τέτοια δύναμη έχω. Τρελαθούμε τώρα. Διάλειμμα. Ωραία. Θα πάμε διάλειμμα, ναι, όχι. Ας τον Νίκο να μιλήσει, ας τον κύριο Βαφιάδη. Βαφιάδη. Ναι. Για μένα μπορείς να με μιλήσεις όπως θες. Άκουσε με να σου πάρεσαι. Για να καταλάβεις. Δεν μπορεί να μου λες εμένα πράγματα τα οποία να μην ισχύουν και να τα βγάζεις δεδομένα, γιατί έτσι απλά σου κάπνισε μια μέρα να βγεις και εγώ να βγεις αυτά τα πράγματα. Κοίτα, δεν μου κάπνισε. Εγώ περίμενα μια σοβαρή πρόταση να ακούσω τη Δευτέρα. Λέει ότι δεν άκουσε σοβαρή πρόταση. Δηλαδή, show me the money. Show me the money ήθελα να ακούσω. Δηλαδή, ήρθαν κάποιοι άνθρωποι. Θέλω ένα πλάνο βιωσιμότητα. Να μου πούνε, είμαι αυτός και θα έχω αυτά τα έσοδα. Ναι, πρακτικά μιλάει ο πρακτικά μιλάω. Πλάνο βιωσιμότητα περίμενα να ακούσω. Τώρα, γιατί σταμάτα να μιλάς πάνω στη φωνή μου, γιατί αν θα με δεις από κοντά, δεν θα τη αρέσει. Άκουσε με γιατί σου μιλάω όμορφα τόση ώρα. Μη με κλείνεις τη φωνή, μίλα. Όχι όμως να μιλάς πάνω στη φωνή μου. Σου ξαναλέω λοιπόν και σου επαναλαμβάνω. Πάλι. Το πλάνο βιωσιμότητας είναι ποιο? Ο κύριος Παπαθανασάκης αποχωρεί από την ομάδα. Αποχωρεί. Αφήνει το 1,2. Πάει να πάρει ό,τι χέρι έχει επάνω του σε ΙΚΑ και ΕΦΠΡΙΑ και αναλαμβάνει μια διοίκηση πρωτοδικίου. Γιατί δεν το κάνετε, κύριε. Γιατί δεν το γιατί κάνετε. Το χέρι του κυρίου Παπαθανασάκη, συγγνώμη, μου, κύριε Ολλανδέ. Δημιούργησε το ίδιο, άκουσε με. Σωστά τα λες. Εδώ συμφωνούμε. Λοιπόν, αλλά γιατί δεν το κάνετε. Ναι. Περίμενε. Ναι, γιατί. Ο κύριος λοιπόν αυτός, επειδή σου έδωσε και ένα οικονομικό ρεπορτάζ, το οποίο δεν το πήρε σκαμπάρι,
τον αγροστάς πλέον μετά το τρίτο μνημόνιο πάνω από 600.000 ευρώ. Δεν χρωστάει ο Παπαθανασάκης προσωπικά, χρωστάει η εταιρεία. Ο ίδιος ο κύριος. Η εταιρεία χρωστάει. Όταν η εταιρεία θα πάψει να λειτουργεί, θα χρωστάει ο Παπαθανασάκης. Η εταιρεία έχει μεγαλομέτωχο τον Παπαθανασάκη. Ναι, αλλά είναι εταιρεία. Είναι εταιρεία. Άκουσε με. Είναι εταιρεία. Όταν ήταν ο Τάκης και ο Ρέμος μεγαλομέτωχος και ο Τάκης ήταν διαχειριστή. Ο Τάκης δεν ήταν ποτέ μεγαλομέτωχος. Ούτε ο Ρέμος ήταν ποτέ μεγαλομέτωχος. Να πάμε πρακτικά. Μισό το. Ολλανδέ. Ολλανδέ. Άκουσε με λίγο γιατί λέει χαζομάρες. Ποιο φεκ. Ο Ηλιάδης κέρδισε πριν ένα μήνα το δικαστήριο από το Ρέμο και έκλεισε 4 μήνες μα να. Πότε έγινε μεγαλομέτωχος ο Ρέμος της παλιά Παέρακλης. Πότε έγινε. Πότε πήρε άδεια μεγαλομετόχου. Πότε πήρε άδεια μεγαλομετόχου. Ποιος. Ο Ρέμος. Ημερομηνία. Τη χρονιά που πήρε τις μετοχές αλλά ήταν απολύτως. Ξέρεις πότε πήρε Νίκο μου. 6 Δεκεμβρίου του 2010. Και δεν πρόλαβε να γίνει αυτή η μεταβίβαση των μετοχών. Δεν μπορούσε να γίνει μεγαλομέτοχος σου λέω. Υπήρχε κόλλημα νομικό. Υπήρχε κόλλημα νομικό. Τις πήρε κάποια στιγμή. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Λοιπόν, τι μετοχές πήρε, μια ανεργή εταιρεία τη πήρε. Υπάρχει επίσημο ΦΕΚ, Επιτροπή Κεφαλαγοράς που δημοσιεύει ότι έγινε μεταβίβαση μετοχών εκείνη τη ΠΑΕ του Μυτιληναίου. Υπάρχει. Θα μου το δείξεις. Εγώ περιμένω, εγώ το περιμένω. Με ένα ευρώ όπως τα λες και μετά από εκεί πέρα από Σπανουδάκι μεταβίβαση έγινε στο Ρέμο. Και έχω και τα χαρτιά γιατί. 1,5 λεπτό διάλειμμα. Πώς μπορείς να είναι κομμουνά τα χαρτιά εσύ και τα έχει Επιτροπή Κεφαλαγοράς. Ερώτηση στον Ολλανδό. Ερώτηση. Γιατί δεν λέτε με όμορφο ή άκομψο τρόπο σε αυτόν ο οποίος αυτή τη στιγμή έχει δικαίωμα υπογραφή στον Ηρακλή να φύγει, να πέσει η διοίκηση και να μείνει στα χέρια. Μα γιατί δεν λέω, γιατί ο ίδιος είναι για άλλους λόγους στην ΠΑΕ Ηρακλής. Θέλει να φουντάρει την ομάδα για προσωπικούς του λόγους. Δεν ξέρουμε τους λόγους και ο άνθρωπος έχει διαφύγει στην Αθήνα. Έτσι λοιπόν ο κύριος Κοντονής, επειδή ο συγκεκριμένος κύριος δεν έχει περιουσία στην Ελλάδα. Δεν μιλώ για τον κύριο Παπαθανασάκη. Μην με κόβεις λίγο, άκουσε με, δεν έχει περιουσία στην Ελλάδα και το χρέος έρχεται στο κράτος περίπου στο 1,2 είναι επικίνδυνο για να σκάσει και να τα φάει λοιπόν στον ποπό το ελληνικό κράτος. Ο κύριος Κοντονής, από τη στιγμή που ο κύριος αυτός δεν ξέρουμε με κάποιο από ποιο. Ξέρει πόσε άλλε παρόμοιε εταιρείε υπάρχουν. Δηλαδή ο Μαρινόπουλο το 1,5 δι δανείων. Είναι ο Ηρακλή πιο σημαντικό από τον Μαρινόπουλο που διαλύθηκε. Φιλαράκι, είμαι ο Ηρακλή, ρε φιλαράκι, με 108 χρόνια ιστορία, ρε φιλαράκι. Και οι τόσοι εργαζόμενοι χιλιάδε του Μαρινόπουλου. Δεν μπορεί να το κάνει. Δηλαδή ένα αθλητικό σωματείο, μια εταιρεία είναι πιο σημαντική από εργαζομένου. Δηλαδή τώρα Νίκο, να μιλάμε κοινωνικά κριτήρια αντικειμενικά. Εντάξει, δηλαδή υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που έχουν χάσει λεφτά. Προμηθευτές. Υπάρχει ένας Μαρινόπουλος με 1,5 δις δανείων. Τι σταμάτα, τώρα να είμαστε και λογικοί. Εγώ σε καταλαβαίνω σου παδό. Τρελαίνεσαι που εμάδα διαλύεται. Τι να κάνουμε. Είναι το ίδιο με μια παέρε. Πας καλά. Θα ανοίξεις εταιρεία και θα ζητάς από τους οπαδούς να προπληρώσουν το εισιτήριο. Θα ανοίξεις εσύ σαν του τσάδικο και θα μου ζητάς εμένα λεφτά για να πάω να πάρεις γύρω. Πλάκα κάνεις ρε. Πελάτης. Δεν μου λέτε για τις ομάδες! Εταιρείες είναι! Ποδόσφαιρο δεν πουλάνε! Άκουσε με και θα καταλάβεις πολύ καλά κάποια πράγματα! Άκουσε με! Χορτάρι σε πουλάνε! Δεν να βγαίνεις και να κάνεις πραγματικά εγώ προσωπικά όσες εκπομπές θες! Από τη στιγμή που για τον Ηρακλή δεν έχεις ιδέα, ειλικρινά, καλύτερα μίλα για οτιδήποτε άλλο και στα θέματα του Ηρακλή να βαστάς μια τσίχλα γιατί φιλαράκι αλλιώς πραγματικά έχεις που έχεις το καφτατζόγλιο από ό,τι μαθαίνω να πατήσεις καμιά δεκαετία. Και αυτό τι είναι καλό. Το καφτατζόγλιο δεν είναι δημοκρατικός χώρος. Εγώ σου λέω κάτι άλλο. Δηλαδή οι πελάτες τους διώχνουμε. Τους κυνηγάμε το. Εγώ είμαι εμπαθής. Άλλοι είναι εμπαθείς. Πολύ εμπαθείς με τον Ηρακλή. Ρε Ολλανδέ. Δηλαδή θες να πεις ότι αγαπάς πιο πολύ στην ομάδα από μένα. Έχουμε αγαπόμετρα στην ομάδα. Βρε αγόρι μου. Μπορεί να βγάζεις, δεν θα περάσει φιλαράκι. Τι δεν θα περάσει, εγώ μιλάω αντικειμενικά αυτή τη στιγμή. Αντικειμενικά, ήρθαν κάποιοι άνθρωποι στο Κατσάνιο. Σεβαστές προσωπικότητες του παρελθόντος. Κάντε ό,τι θέλεις, δεν με πειράζει. Τα λέω μία φορά, δεν έχω ξαναβγεί ποτέ μπροστά σου σαν αντιπαράθεση. Ολλανδέ, ρε αγόρι μου γλυκό. Δεν έχει, δεν είδε. Πελάτη κυνηγάς με τον τουφέκι και τον διώχνεις με το ζόρι. Εγώ πελάτης νιώθω, έχω άλλη αντίληψη. Βρε αγόρι μου, έχω άλλη αντίληψη από σένα. Έχω άλλη αντίληψη. Δεν θα αφήνει αν είσαι Ηρακλειδέας, ούτε μία πιθανή γης να πέσει κάτω.
Το κατάλαβες. Βρε παιδιά, έχω μια άλλη αντίληψη. Τι να κάνουμε. Εάν είσαι Ηρακλειδέας, άκουσε με. Και Ηρακλειδέας που δεν μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη. Αν εσύ είσαι μία, άκου αγόρι μου. Αν εσύ μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη, εγώ μεγάλωσα επίσης στη Θεσσαλονίκη και έγινε Ηρακλής. Άκουσε με, ρε γιατρέ. Σου λέω, δεν το πας έξυπνα. Δεν το πας έξυπνα. Κοίταξε, εγώ έχω πάρει μια απόφαση ζωής. Τον Ηρακλή θα τον αγαπώ, τον έχω στην καρδιά μου. Ναι. Αλλά λόγω του τοξικού περιβάλλοντος που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην ομάδα, μέχρι να λυθούν κάποια προβλήματα πολύ σημαντικά, υπαρξιακά, τα οποία τα προκαλεί η ίδια η οικογένεια του Ηρακλή στην ομάδα. Ναι, για πες μου, δηλαδή τότε... τι να πάει να φιλήσει με το Μαρινάκι, να πάει στο Μαρινάκι να τον πει δώσε δανεικούς, γιατί αυτή είναι η ψυχολογία στο ρεφουλί. Τι λες, αυτή τη στιγμή πρέπει να επιβιώσω. Να το ημίχρονο διπλό τελικό, όχι, άκουσε με. Δηλαδή πού ζεις. Πόσο πλούσιοι θα γίνουμε. Μάκια θα γίνουμε, άκουσε με. Τότε θα πάμε γάμα τοπικό. Τότε θα πάμε γάμα τοπικό. Εάν θέλει, υπάρχουν ομάδε. Υπάρχουν ομάδε. Είσαι σε επαγγελματική κατηγορία. Άκουσε με, άκουσε. Εσύ λοιπόν, επειδή τον αγαπά πολύ, σου δίνω μια πρόταση για να δει και λίγο χαρά στη ζωή σου. Φιλικά. Προοδευτική τούμπα. Προοδευτική τούμπα. Προοδευτική τούμπα. Προοδευτική τούμπα. Ωραία ατμόσφαιρα. Και να αλλάξει την αφανέλα του πάγου με του Ολυμπιακού, μπα και δει κάποια στιγμή στα μετά. Τέλος, τέλος. Εντάξει, Νίκο, τέλος. Εντάξει. Ξεκουράσω, αγόρι. Τέλος, τέλος, τέλος. Φτάνει. Τέλος. Εγώ του έκανα τρεις ερωτήσεις. Δεν μου απάντησε. Η μία ερώτηση ήταν σχετικά με την επιχειρηματικότητα της προχθεσινής συνάντησης. Δεν υπήρχε. Πέρσι, για να λέμε την αλήθεια, από Παθανασάκης, όταν η ομάδα ανέφυγε από τη Football League Super League, έπρεπε να μεγαλώσει το μετοχικό κεφάλαιο κατά ένα σεβαστό ποσό και να αποδείξει μια ρευστότητα. Την απέδειξε στο κράτος το Μάιο του 2015 και αδειοδοτήθηκε. Ναι. Κάποιος τον έλεξε. Ναι. Δεν είμαι εγώ υποχρεωμένος να ελέξω τη ρευστότητα του Παθανασάκη. Ναι. Στο κάτω-κάτω της γραφής μιλάμε για μαγαζί. Ναι. Δεν απαιτείς από ένα να καλύπτει χασούρα. Ωραία. Τέλος. Πρέπει να παράγει κέρδος. Λοιπόν, αυτός είναι ο σκοπός μιας εταιρείας. Εγώ τη μία ερώτηση και μοναδική την έκανα στους Ηρακλειδείς. Αυτός που είναι εδώ και υπογράφει για λογαριασμό του Παπαθανασάκη, ποιος είναι? Ούτε ξέρουν. Τι ξέρουν, πώς δεν ξέρουν? Κάποιος υπογράφει. Ένας που ξεχνάω το επίθετο. Ναι. Νομίζω Νικολαίδης. Νικολαίδης, δεν ξέρω. Ένας άνθρωπος τέλος πάντων. Δεν μπορούν να τον πείσουν να φύγει, να καταπέσει η διοίκηση. Τώρα με τη βία. Όχι με τη βία, παιδί, με την πειθό. Πώς. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος πειθούς. Show me the money. Το ίδιο, με τον ίδιο τρόπο που επέβαλαν στο Σέμο να φύγει. Τον ίδιο τρόπο. Εντάξει, νομίζω ότι αυτές οι καταστάσεις δεν συνάδουν με. Όχι, σε μια... μη ζητάνε από τον Κοντονή τραμπούκο να διώξει. Σε μια πολιτισμένη χώρα και σε ένα πολιτισμένο σύλλογο. Δεν υπάρχει πολιτισμένη χώρα ούτε πολιτισμένη σύλλογη. Δεν μπορεί να ζητάνε τραμπούκο τον Κοντονή να τον διώξει τη στιγμή που οι ίδιοι λέγανε δεν μας νοιάζει τι δουλειά κάνει, δεν ξέρει ούτε η μαμά του. Αυτό έχω να τους πω εγώ. Προφανώς. Πάμε σε άλλες ομάδες. Λοιπόν, την ΠΑΟΚΑΡΑ πώς τη βλέπεις? Κοίταξε, ο ΠΑΟΚ νομίζω επιχειρηματικά στέκει πολύ καλά. Ναι. Πωλήθηκε ο ΜΑΚ στο πικ. Σε μια καλή ηλικία. Ναι. Νομίζω θα έχει πτώσει πλέον η μετοχή του στο ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο. Καλά έκανε λοιπόν και τον πούλησε. Καλά έκανε λοιπόν. Πήρε ένα παίκτη με πολύ χαμηλό κόστος από τα ζήτα της Β' Γερμανίας, από την Νιρεμβέργη. Ναι, ναι. Τον εξέλιξε, έπαιξε Euro. Εκμεταλλεύτηκε αυτή την απάτη που είναι οι εθνικές ομάδες για να αυξήσει και την αξία του ποδοσφαιριστή. Καλό. Πουλήθηκε σε μια ομάδα η οποία είναι πολύ καλή. Ναι. Και όνομα στην ευρωπαϊκή αγορά, όπως είναι η Zenit. Συγχαρητήρια λοιπόν στην ΠΑΟΚ. Σαν ομάδα πώς τη βλέπεις αύριο να τη δούμε? Κοιτάξτε, με τον Άρη Λεμεσού νομίζω ότι δεν αξίζει. Απόλλων Λεμεσού. Ποιο είναι? Τον Άρη παίζει η ΑΕΚ σήμερα, του Αλμέιδα, αυτή τη χαρά που ήρθε. Τι άλλο? Ο Μπερμπάτοφ τη ΑΕΚ τώρα. Το λέμε Ιούλιο, ε. Κοιτάξτε, γιατί κάτι τα γάρια εξήγησε που φάγανε πρόλογο, να πούμε. Βλέπει ένα ελληνικό πρωτάθλημα. Φάγανε πρόλογο. Βλέπει ένα ελληνικό πρωτάθλημα πάρα πολύ φτωχό σε ποιότητα. Δεν υπάρχει ένα ρέτσιμα ποδοσφαιρικό πραγματικά. Σαν άνθρωπο που αγαπάει το χορτάρι, όπω είμαι και εγώ και εσύ, να πει ρε παιδί μου, θα κάτσω να παρακολουθήσω κάτι που αξίζει να το δει. Έτσι. Εντάξει, σίγουρα υπάρχουν ποδοσφαιρικά αφηγήματα όπως είναι αυτό του κύριου Πετράκη, που μια μετριότητα την παρουσιάζει πάρα πολύ όμορφη στον αγωνιστικό χώρο. Έτσι ακριβώς. Και θέλω να πω συγχαρητήρια στην ομάδα των Ιωαννίνων για αυτό το οποίο πέτυχαν μέσα από οικονομικές δυσκολίες. Τα Γιάννενα τα γουστάρεις πιο πολύ από τον Ηρακλή. Πιο υγεία βγάζουν. Εντάξει, μια ομάδα η οποία φώναξαν οι οργανωμένοι. Ο Χριστοβασίλης όμως είχε πλάνο, δούλεψε. Συνεργάστηκε με ομάδες όπως ο Ολυμπιακός. Άρα και καλύτερος παράγοντας από τον Παπαθανασάκη ουσιαστικά. Κοίταξε, συνεργάστηκε. Συνεργάστηκε. Ναι. Και ανταμείφθηκε. Και ανταμείφθηκε. Η ομάδα αυτή τη στιγμή παίζει ευρωπαϊκούς αγώνες. Έτσι. Γίνεται γνωστή στο ευρωπαϊκό στερέωμα. Έτσι. Θα παίξει μια καλή ολλανδική ομάδα όπως είναι η Αλκμάρ, αν προκριθεί. Σωστό. Και μακάρι να προκριθεί η ομάδα των Ιωαννίνων. Σωστό, ναι. Αυτή τη στιγμή συζητείται να μετακομίσει την ομάδα του Πανετολικού. Δηλαδή και με εκεί έχουμε συνεργασίες. Βλέπεις δηλαδή, είναι μια ομάδα η οποία παντού ανοίγει διάβλους επικοινωνίας.
Έτσι λειτουργεί ένα οικοσύστημα. Αυτός ο αποκλεισμός του Ηρακλή νομοτελεκά τον οδηγεί σε ένα αφανισμό. Και εδώ καταλαβαίνουν οι φίλοι μας Ηρακλειδείς. Ναι. Νομίζουν ότι άμα φωνάξει το παίξει Ηρακλάρχης, αγαπάς πολύ την ομάδα. Ναι. Εντάξει, τέλος πάντων, ναι. Δεν μπορώ να δω σε αυτή τη λογική. Ναι. Οι άνθρωποι έχουν τη λογική τους. Καλά κάνουν. Ναι. Εγώ έχω τη δική μου. Εσύ πάντως συμφωνώ μαζί σου ότι δεν υπήρχε επιχειρηματικό πλάνο σε αυτούς που πήγαν και μαζί. Δηλαδή τώρα όταν ακούς ότι δύο προτάσεις, γιατί εντάξει, μέσα από φίλους μάθαμε τι λέχθηκε εκεί πέρα. Η οποία συγκέντρωση έγινε στην αίθουσα των Τροπαίων. Ναι. Ήταν τόσοι λίγοι αυτοί που συμμετείχαν. Φαντάζομαι τώρα τι ενδιαφέρον προκάλεσε στον κόσμο του Ηρακλή αυτό το κάλεσμα. Δεν τους πιστεύουν πια. Δεν τους πιστεύουν. Δεν έγινε δηλαδή, ας πούμε, αυτό ο κόσμος χαλασμός. Δηλαδή τώρα έρχονται οι άλλοι με ένα κρύο ύφος, χωρίς πρόταση, χωρίς. Δηλαδή τώρα να πιέσουμε την πολιτεία να διώξει τον Παφανασάκη. Και τι είναι η πολιτεία. Να ασχοληθεί τώρα με το πρόβλημα μιας εταιρείας. Εδώ υπάρχουν πολύ σοβαρότερα προβλήματα στην ελληνική κοινωνία και θα ασχοληθεί τώρα. Δεν ασχολείται. Προφανώς δεν ασχοληθεί. Δεν ασχολείται. Και ποιος εδώ είναι ο Ηρακλής, ναι, θα τους πει. Ναι. Γεια σας. Εδώ ναι, άλλοι και άλλοι χάθηκαν. Ναι. Σε σένα θα κολλήσουν. Εθνική αυτή. Εντάξει τώρα. Ναι. Παναχαϊκές, ναι. Καλά, δεν λέμε για ομάδες. Ναι. Οι ομάδες τώρα οικονομικά είναι. Ναι. Παρονυχίδες. Τώρα υπάρχουν επιχειρήσεις. Τον ΠΑΟΚ λοιπόν το βλέπει σε καλό δρόμο. Επιχειρηματικά, ναι. Τώρα ποδοσφαιρικά ακόμα δεν έχουμε δει τι θα δείξει. Ποδοσφαιρικά είναι μια τρύπα πίσω. Τώρα περιμένουμε το μάτς με τον Άγιαξ. Με Κρέσπο Τζαβέλα θα πάει να παίξει με τον Άγιαξ. Πόσα γκολ θα φάει. Καταρχήν τώρα. Πόσα γκολ θα φάει. Κρέσπο Τζαβέλα δίδυμο με στον Άγιαξ. Δεν ξέρω πόσα θα βάλει. Μάτς, ναι, ο στόχος του ΠΑΟΚ είναι να σκοράρει. Ναι, βέβαια. Να βάλει έστω ένα γκολ. Ένα γκολ, ναι. Για να μπορέσει δηλαδή να έχει, ναι, ρεαλιστικές πιθανότητες πρόκληση. Δηλαδή πιο καλό να χάσει 2-1 παρά να έρθει για μένα 0-0. Ναι. Πιο ύπουλο είναι το 0-0. Ναι, σωστό. Γιατί ξέρει, δέχεσαι ένα γκολ στην Τούμπα και θε 2. Ναι. Το 2-1, ο άλλο. Εντάξει, θα είναι πιο επιφυλακτικός. Θα δούμε, εντάξει. Πίσω πώς το βλέπεις, πίσω. Κοίταξε ο ίδιος. Λέοβατς, αριστερό μπακ. Τζαβέλας, αριστερό στόπερ. Κρέσπο 1 και 78, 75. Μια ομάδα μείνεται μόνο στους ποδοσφαιριστές. Ναι, 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 σωστό. Μόνο στους ποδοσφαιριστές. Σωστό, σωστό. Θα πρέπει να δεις, το ποδόσφαιρο είναι ομαδικό άθλημα. Ναι. Δεν κοιτάμε τα ατομικά κριτήρια του καθενός. Σωστό. Αν είναι να γίνει NBA το ποδόσφαιρο όπως είναι στην Αμερική το μπάσκετ. Το αλλάζουμε. Να, ναι, παίζει ένας μένα, να δούμε ποιος είναι ικανός ένας μένα. Να μαρκάρει ή να επιτίθεται. Σωστό. Δεν είναι έτσι το ποδόσφαιρο στην Ευρώπη. Παίζει ρόλο οι συνεργασίες, το πώς θα γίνουν σωστά οι αλληλοκαλύψεις. Αυτά. Εγώ πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ θα μας δείξει πράγματα στο χορτάρι, γιατί έχει φιλόδοξο και νέο προπονητή. Τον πιστεύω τον Ίβιτς. Ήταν έξυπνος σαν ποδοσφαιριστής, διορατικός. Κάλυπτε τις αθλητικές του δυναμίες με το μυαλό του. Την αργότητά του. Την, ναι, αργότητά του, και πιστεύω ότι αυτό το βγάλει και στο χορτάρι ως προπονητής. Δηλαδή έχει την αντίληψη. Δεν τον έχω ικανό στο κοτσάρισμα, ρε φίλε. Αυτό αποκτείται με την εμπειρία. Πρέπει να γράψει χιλιόμετρα. Δεν έχει χιλιόμετρα. Δηλαδή, όπως ένας, ναι, οδηγός γίνεται καλύτερος με την πύρα, ναι, στο τιμόνι, έτσι εκεί και ένας προπονητής. Δεν το έχει το κοουτσάρισμα, ρε φίλε. Όχι, εντάξει. Δεν το έχει. Μπάγεβιτς με θυμίζει λίγο. Έχει ένα πλάνο. Έτσι, ναι, δηλαδή μπακ θα βάλει, μπακ θα βγάλει. Εξάρι θα βγάλει, εξάρι θα βάλει. Εξτρέμ θα βγάλει, εξτρέμ θα βάλει. Δεν μαγειρεύει, δεν βλέπει. Δεν. Μήνυμα, ναι. Κάτσε να δούμε τα μηνύματα εδώ πέρα. Γιατί θα έχει γίνει και χαμός τώρα, βέβαια. Δεν νομίζω να γίνει χαμός τώρα. 21 Ιουλίου είναι. Τι χαμός θα γίνει. Α. Έφαγε 3 γκολ Ολυμπιακό στο φιλικό. Ξένος διαιτητής έπαιζε. Το να φας 3 γκολ από τον Ατρόμητο με σέντερ μπακ Ντακώστα και Σιώβα. Και Μιλιβόγεβιτς κόφτη, λοιπόν, είναι ένα θεματάκι το οποίο ωραίο, τα γαβράκια από κάτω πρέπει να μας βγουν. Ο οποίος πουλάει λαϊκισμό αυτή τη στιγμή, ναι, στον κόσμο του Ηρακλή. Ράπο Μπουκουβάλα την ξέρει την παροιμία. Προφανώς δεν υπάρχει άλλη πραγματική πρόταση. Άντε κούρασε διεθνείς και αηδίες. Αν είχε καμιά σοβαρή πρόταση, σιγά μην καθόταν. Σωστό. Σωστό. Τώρα τι, δηλαδή. Σωστό. Έφυγε ο Πορτολίδης στο 33. Αυτός ο κρύος ο μάνατζερ, το Ζαφυρόπουλος, άλλος κρύος αυτός. Πα, τι επικοινωνία. Να μιλήσουμε τώρα για τον άλλο, τον Πορτουλίδη. Ο Πορτουλίδη. Καλός χρυσός Άγιος, βοήθησε πολύ στην ομάδα να ανέβει. Ναι. Δεν μπορείς, ρε αγόρι μου, βιολογικά να τα απεξέλθεις σαν οχτάρι στην Αλφα Εθνική. Πες καλύτερα, δεν μπορώ και πάω στο Μυροφορίδη, το φίλο μου, στον Απόλλωνα, να μπω στο σύστημα ξανά. Μήπως φτιαχτεί ξανά το όνομά μου ποδοσφαιρικά. Λοιπόν. Δηλαδή, ρε Πορτουλίδη, ποιος σε πήρε από την Αλφα Εθνική που έφυγες. Ναι. Τρέξαν να πούμε τα Γιάννενα, η Λάρισα να σε πάρουν. Ποιος θα σε πρώτο πάρει, σφαχτήκαν. Ναι. Δηλαδή, αυτά τα πράγματα, ο λαϊκισμός και θα γυρίσω και δεν ξεχνάω, είσαι επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Δεν απευθύνεσαι σε χαζούς ανθρώπους. Λοιπόν, Χρήστος από Λαμπράκι, να του πούμε περαστικά, έκανε το γόνατο εγχείρηση. Θα πάει στο Γιακουμίδη για αποκατάσταση, τον Γιώργο. Καλύτερη αποκατάσταση από τον Γιώργο Γιακουμίδη. Γόνατο. Στο γόνατο. Έκανε εγχείρηση και θα πάει Γιακουμίδη για αποκατάσταση. Αρθροσκόπηση, τι ακριβώς, ναι, ήταν. Είναι και χοντρός από πάνω, έχει κιλά, τον πείραξε, τον γύρισε, το έκανε. Αλλά περαστικά. Πες μπράβο στον γιατρό για τη γνώμη του για τους ακραίους. Έτσι και η μεγάλη Μπαρτσελόνα είπε στον καλό, το μεγάλο Ντάνι
Άλβες. Κοίταξε, στην Ιταλία υπάρχει ένα φαινόμενο. Οι άνω των 30 συνεχίζουν και έχουν καλή βιολογική απόδοση. Τώρα δεν θέλω να το εξηγήσω πώς συμβαίνει αυτό. Τα εύκολα συνόμενα παραλείπονται. Στην ναι. Ιταλία υπάρχει καλή υποστήριξη σε όλα τα επίπεδα. Μάλιστα. 8.30 ώρα, φίλε, 4.50. Τα Νόβα. Γιάννα τι ώρα ναι. παίζουν. Τα Γιάννα θα δούμε, θα δούμε. Λοιπόν, όσο γουστάρετε εσείς Ηρακλειδή στον Καμόρα, τόσο γουστάρουμε και εμείς οι Παοξίδες στον γιατρό. Εγώ προσωπικά γουστάρω και Καμόρα και γιατρό. Ονοώ εννοείτο. Παοκάρα Τύρναβος. Λέει ο φίλος. Συμπαθέστατο το Τύρναβος. Ναι, συμπαθέστατο. Πολύ ωραίο τσίπουρο. Ναι. Λοιπόν, καλά. Γιατρέ, ο Άρης ανέβηκε στην Α πρώτη φορά μετά από καλοκαίρι. Εράνου, Τροχανάς και δεύτερη φορά με διαχειριστή Σκόρδα. Κοίταξε, ας πω και 9 μάτς και κλεισμένο θυρών. Ο Ήρα πάει για τοπικό. Λέει με το νου του 7.79. Ο Άρης ναι. έκανε δύο ανόδους με τη μία. Ναι. Αυτό είναι πολύ καλό σημάδι. Ποια μία, αφού το ιστιγά με εθνική πήγε με τη δύο. Εντάξει, σωστά. Μιλάμε όταν έπεσε στη Β' όταν έπεσε στη Β' έπαιξε το 96-97. Όταν έμπλεξε με τις κατηγορίες της κάτω. Ναι. Βέβαια η ομάδα το 96-97, μην ξεχνάμε, μόλις το Γενάρη πήρε ένα γκολ, πήρε Γάμα Σίγμα Γεωργιάδη. Και πόσους άλλους παίχτες είχε μέσα, το Στράτζαλι είχε μέσα, Λουμπούτη. Πολύ καλή ομάδα κι εμείς. Ωραίος ο Λουμπούτης τότε. Έφτασε 8 του κυπέλου και έριξε 4 στον Όφι, τον καλό Όφι. Το 97-98. Σαν και χθες θα θυμάμαι αυτά τα μάτς. Με Γκέραρτ Όφι. Άρη Όφι 4-1 ριβάνς. Ναι. Και έπαιξε με τον Παναθηναϊκό. Ναι. Προημιτελικό. Ναι, ήταν ναι. πολύ ανταγωνιστικό. Πολύ καλή ομάδα ήταν από τη Β' Αθηνική. Ήταν έτοιμη για και την άλλη χρονιά, αν δεν κάνω λάθος, βγήκε και η Ευρώπη. Μου φαίνεται βγήκε και η Ευρώπη, ναι. Και έπαιξε με τη Σερβέτ μετά. Το 2-2 και το μετακόλ του Κιζερίδη. Βέβαια. Θα θυμάσαι για τρε, βλέπω. Αγαπάμε το ποδόσφαιρο. Έτσι. Και εκείνη τη χρονιά ο Άρης ανέβηκε πάρα πολύ εύκολα και δίκαια. Που ξεκίνησε από τους Λύκους. Έτσι. Το ντέρμπι με τους Λύκους. Το τοπικό. Με τους Λύκους. Τη σεζόν 5-6 ναι. ήταν μια από τις χειρότερες Β' Εθνικές που υπήρξαν ποτέ. Δηλαδή μια ομάδα που έκανε καμιά δεκαριά σε παλιές στην Εράντες με ελυσιακούς, με εθνικούς αστέρες, κατάφερε και ανέβηκε. Εντάξει, είχε και κόντρα τον Γκαγκάτση με τη διαιτησία γιατί είχαν πλακώσει το γιο του εκεί πέρα. Δεν ήταν καλή ομάδα. Κάτι τραμπούκους και τέτοια ιστορία. Ναι, δηλαδή ναι. ο Θρασίβουλος άγγιζε το χορτάρι να ανέβει. Μετά πήγαν εκεί πέρα τρεις χοντροί για φαγητό. Εγώ λέω από τώρα. Μεσούς περίοδου και με τον Call of Sight ήταν έτσι. Εγώ λέω από τώρα ότι ποδοσφαιρικά αξίζει να παρακολουθήσει φέτος κάποιος τον Άρη. Γιατί θα έχει και πολύ καλούς αντιπάλους. Ισχυρούς οικονομικά. Ήδη έχουν έτοιμες ομάδες, Τρίκαλα, Απόλλωνας, Λαμία, Σπάρτη, με Γιαννακόπουλο, Δημήτρη. Ομάδες οι οποίες έχουν παράδοση, Πανσεραϊκό, ο οποίος αδειοδοτήθηκε. Δεν το μετράω εγώ τον Πανσεραϊκό. Εντάξει, είναι μια παραδοσιακή ομάδα. Klein Mind, δεν έχει και δεξιά τώρα να το στηρίξει, να πούμε. Όπως επί Νέα Δημοκρατία, θα έπαιρναν καμιά επιχορία από την κάτω. Εντάξει, ναι. Σάρωσαν Ντενίς Μπαϊκαρά, Χασομέρι, Τζάξο Μαρτίνες. Μπαϊκαρά πήγε Τρίκαλα, ρε. Όχι. Ντενίς Μπαϊκαρά πήγε Τρίκαλα. Τρίκαλα πήγε. Τρίκαλα πήγε ο Μπαϊκαράς. Έχει κάνει ρόστερ 2 εκατομμύρια ευρώ έτσι, η ομάδα Τρίκαλων. Έτσι, μπράβο. Και είναι μια ομάδα με πολύ κόσμο. Σωστό. Τα Τρίκαλα. Σωστό. Δεν είναι καμιά έδρα επαρχιακή. Όχι, ρε. Τρελώσε. Τι είναι τώρα. Και έχει ιστορία ο Άρης Τρίκαλα. Με σβησμένα φώτα. Εντάξει. Μάτς το οποίο κρατάει 2 μέρες. Άστα ρε με τον Άρη. Ωραία πράγματα. Ναι. Αποκλεισμό στο κύπελο, μπακομήτρο. Λοιπόν, ωραία αύριο βγάζουμε συμπέρασμα για ΠΑΟΚ. Κάνουμε ένα κράτο. Δεν είναι. Όχι, δεν είναι καθόλου νωρίς. Όχι, δεν νωρίς, θα δούμε. Εγώ τον ΠΑΟΚ θέλω να το δω λίγο στον άξονα του. Δηλαδή λίγο τα χαφ, πώς θα κάνουν, πώς θα δέσουν. Τα τρία οχτάρια. Ένα εξάρι, 2 οχτάρια, δεν ξέρω. Θα μάθουμε αύριο. Ποιες θα είναι οι επιλογές της ομάδας. Ποιες θα είναι οι επιλογές. Πάντως, ο Κλάους φαίνεται ότι εδραιώνεται στους κλειστούς χώρους, στους μικρούς χώρους και σεντερφόρ. Νομίζω ο Κάνιας δεν το βγάζει. Ο Κάνιας δεν προλαβαίνει όμως να πέσει. Αυτός θα είναι ο Λύκος εκεί μπροστά από τα στόπερ. Δεν ξέρω αν έχει στοιχεία στόπερ. Θέλω να τον δω γιατί. Βλέπω ότι ο Πάοκ φέτος τα στόπερ θα κλάψει, να πούμε. Θα έχει θέματα. Είναι εξαρρωστόπερο ο Κάνιας και. Δεν ξέρω. Ξέρεις κάτι, έχω μια αμφιβολία πάντα με τους Ισπανούς ποδοσφαιριστές. Κοντού σέντερ μπακ βλέπω. Δεν ξέρω το υψομετρικό του Άγιαξ. Δεν ξέρω το υψομετρικό του Άγιαξ, αλλά κάτω από ένα 82 και οι δύο σέντερ μπακ. Του Άγιαξ. Του ΠΑΟΚ. Α, του ΠΑΟΚ. Με Κρέσπο Τζαβέλα, δεν το βλέπω το έργο ψηλά. Νομίζω οι Ολλανδοί είναι πάντα παραδοσιακά αθλητικά καλοί. Είναι αθλητικά καλοί και τον φοβάμαι στον αέρα. Μην μου βγει κοντή. Δεν έχουν τακτική πειθαρχία. Ναι. Μεσοαμυντικά. Δεν έχουν. Δεν έχουν. Αλλά σωματοτυπικά, τότε άνοιγα τον Κρέσπο κοντό και τον Τζαβέλα, δύο κοντού center back. Δηλαδή, πάτε δηλαδή σαν του ηλίθιου εκεί να φάτε τρία γκολ δια του αέρο που έλεγε ο Αναστόπουλο. Λοιπόν, ναι, αργά σχετικά, ο κόσμο πρέπει να μιλήσει νομίζω. 2-31-0-90-90-98-80-90. Όταν ακούω γαυγίσματα, πάει να πει ότι δεν υπάρχουν επιχειρήματα. Λέω ο Σαραπτόπουλο εγώ. Κάνω δύο ερωτήσει, λέω καλά. Δεν μπορείτε να φάτε τον Παπαθανασάκη, σα φεύγει. Δεν μπορείτε να φάτε αυτόν που υπογράφει.
του πείτε «Ελά, εδώ φύγε, να καταπέσει μια διοίκηση». Δεν μπορείτε τραμπούκο να δείξετε μια διοίκηση και βγαίνετε και γαυγίζετε το βράδυ στο γιατρό. Λέω εγώ τώρα. Θα σκεφτεί ο γιατρός, να με καταλάβεις. Αυτό είναι απίθανο πράγμα. 2-31-090-90-90, 2-31-098-80-90-9-55 και ενώ μήνυμα στο 45.340. Για πάμε να δούμε τι λέει το κοινό. Το κοινό πάντα έχει δίκιο. Έχει σχεδόν δίκιο. Καλημέρα. Πάρτον, πάμε. Καλημέρα κύριος. Καλημέρα σας. Καλημέρα. 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 Ραπτο που λέει, μη μιλάς ρε για τον πρόεδρο ρε. Τι σε νοιάζει ρε, τι δουλειά κάνει ο πρόεδρος ρε. Ο πρόεδρος έχει λεφτά ρε. Εγώ πάντως παιδιά με το Παπαθανασάκη φωτογραφία δεν έχω βγει ποτέ στη ζωή μου. Ναι, ούτε εγώ. Δε. Εντάξει, άλλοι βγήκανε. Ω, δεχτεί. Θα κάνει μηνύσεις ο πρόεδρος ρε. Ούτε η μαμά του δεν ξέρει τι δουλειά κάνει ρε. Ναι ρε. Τον απατεώνα ρε. Παιδιά, αν η Αρβίλα είχαν αντλήσει υλικό από το ποδόσφαιρο, ναι, ξέρετε τι εκπομπές θα κάνανε. Σκέφτομαι να κάνω μια Αρβίλα. Αν το ράδιο Αρβίλα μπορούσε να αντλήσει θεματολογία, αλλά είναι ειδικό το κοινό που θα παρακολουθούσε. Δηλαδή το τι ατάκες έχουν ακουστεί, το τι κολοτούμπες έχουν γίνει. Δηλαδή η κυβίστηση. Κύριε Ραπτοπούλε, μη μας εκνευρίσετε άλλο. Μη μας μιλάτε για αυτό το μπαταχτσί. Μη μας εξωθείτε. Ο κόσμος του Ηρακλή είναι στα πρόθυρα της τρέλας. Η απλώστες στη Χαλκιδική είναι γεμάτη πυρακλήδες. Θα αφήσω άλλο στο μπάνιο ή να πάρει κλικί στο Παπαθανασάκη. Ρε παιδιά. Κύριε Ραπτόπουλε, προσέξτε καλά. Και είμαστε ευαίσθητοι. Κύριε Ραπτόπουλε, σταματήστε τώρα. Ο κόσμος του Ηρακλή βράζει. Κοροϊδεύει με τον πόνο του αλουνού. Εντάξει, να σου πω κάτι. Δεν είναι το δικαίωμα μερικοί όμως. Δυστυχώς ή ευτυχώς. Εντάξει, δεν είναι καλό να τον πόνο του άλλου να το. Αλλά μην το δίνεις το δικαίωμα αυτό. Να είσαι αξιοπρεπής τουλάχιστον. Ναι. Εντάξει. Το κοπάνεις αυτός κοροϊδεύει. Εντάξει, τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε. Ένας ο Μάνος και ένας ο Καμένος. Πώς λέμε πάνω καμένο. Τώρα έχουμε και Μάνο καμένο. Μάνο καμένο. Να το. Άντε, καλή χαρά. Καλή νύχτα. Βρε, μια μπούκα είναι η ιστορία. Μια πόρτα. Όχι τώρα, αυτά δεν τα υιοθετούμε. Τι δεν υιοθετούμε. Λίγο ηρεμία, η ομάδα να παίξει να κάνει. Εγώ δεν ξέρω τι. Πάντως, βλέπω σιγά σιγά να σε σπυρώνονται στην ομάδα όλοι. Καλά θα κάνουμε. Καλημέρα. Ποδόσφαιρο να το γουστάρουμε. Εντάξει. Με τις πιάτσες τα ντερέκια. Θα φύγετε να έρθω. Πώς. Έλα. Θα κλείσει την εκπομπή να έρθω να την κάνω εγώ. Ξέρω εγώ τώρα, εφού υπάρχει λαϊκή απέτηση. Όταν υπάρχει λαϊκή απέτηση, κύριε Ραπτόπουλε, όπως είπε ο κύριος Ερντογάν στην Τουρκία, αυτός ο μεγάλο ψευτό μου σουλτάνος, ναι, πρέπει να αποχωρήσετε, κύριε Ραπτόπουλε. Παραδώστε μικρόφωνα, κάφκες, βγάλετε τις περούκες όπως έχουν στην Αγγλία στα δικαστήρια, βγάλετε τις μπέρτες και αποχωρήστε, κύριε Ραπτόπουλε. Δηλαδή δεν μπορείτε να δημιουργείτε άλλο πρόβλημα, κύριε Ραπτόπουλε. Εγώ δίνω λύση. Τι σας είχα πει, κύριε Ραπτόπουλε? Ναι, είχατε προβλέψει. Ότι αυτή η ομάδα διαχρονικά θα φτάσει να αργιανίζει όπως πριν από μερικά χρόνια κάναμε εμείς. Τα ποντίκια, ποντίκια, το κακό του Άρη. Δηλαδή ο γιατρός είναι ένα μπλε ποντίκι, ας πούμε. Ναι, μπλε μουστάρδα ποντίκι είναι ο γιατρός. Το γιατρό, ναι. Και μου το είπε ο γιατρός. Ναι, το γιατρό που κατάτησε το γιατρό. Δεν πειράζει. Ρε κτηνίατρε, κατάτησες μουστάρδα, μπλε ποντίκι, δεν έχω. Βλέπω Άρη φέτος. Το έχω πει. Α, πήρε διαρκείας. Ο παπάς του γιατρού είναι αργιανός. Φανατικός. Τι σαν ο άνθρωπος. Άντε πάλι. Να τις πιάτσα στα τερέκια. Είναι έξυπνος ο άνθρωπος, δε φίλε. Τι σαν είναι τώρα. Ρε γιατρέ, τώρα που πήραν τα τρίκαλα τον Παϊκαρά, τρέμουν οι γλουτοί μου από κάτω. Να τι γέλια έχουμε να κάνουμε με αυτά τα τρίκαλα. Τους χρωστάμε για κάτι παρτίδες εκεί, ωραία, κάτι γούστα. Κάνει μάτσα αυτό που θα το παρακολουθήσουμε, πάμε και στα δύο. Εγώ Λάρισα πάω, δεν το χάνω. Εντέκατη αγωνιστική είναι αυτή. Ναι. Που επέτρεψε τις μετακινήσεις οπαδών, ρε τι γούστα έχουμε να βγάλουμε. Αλλά θα πάρω κράνος για το λαιμό μου, στο Λάρισα πάω. Τους τα χρωστάμε εκεί στα τρίκαλα, έχουμε κάτι χρεωστούμενα παλιά εκεί στα τρίκαλα. Το καημένο τον Γιώργο τον Κολτσίδα, λυπάμαι που είναι τρικαλινός στην καταγωγή, τίποτα άλλο. Κι τρικαλινό φάτσε αυτός ο Κολτσίδας, ρε φίλε.
Λες και έχει βγει από το βαθύ πυρήνα εκεί πέρα. Ναι, ρε φίλε. Τριγάλο παιδί να πούμε. Τώρα που τα Τρίκαλα, ας πούμε, και ο Απόλλων Αθηνών του κυρίου Μυροφορίδη έχουν ρίξει κοντά στα 2 εκατομμύρια ευρώ, πιστεύω ότι... Ποιοι τα φάγανε. Ποιοι τα φάγανε. Κάτσε, ξέρεις τι έχουν τα Τρίκαλα, Καλιτζάκι. Και τρέμουνε οι γλουτοί μου, κύριε. Βάντσι Καλιτζάκι έχουν από πίσω. Και πιστεύω ότι αρχίζω και υδρώνω, κύριε. Αυτό που θα βάζω και κοντά στο τσόκι, κύριε. Τι έγινε, ο Αναστό, Ραούλ, μπράβο, εντάξει, τον πήρε. Νίκο Μαρτίνε τον πάρει, εμεί χιλάρισα τώρα. Ποιο θα τσιμπήσει τον Νίκο Μαρτίνε είναι τώρα, εμεί χιλάρισα. Ρε τι γέλιο, ρε το Μαρτίνε, ένα Κολομβιανό έρχεται παιχτούρα. Αργεντίνο είναι ο Μαρτίνε από Πανετολικό παλιό. Ο Μαρτίνε το ξέρω, ναι, ένα Γάλλο έρχεται μια άλλη παιχτούρα. Μακάρι να κάνει καλή ομάδα, Άρης να δούμε καλό ποδόσφαιρο. Ρε το Αγίου Νικολάου. Θα είναι ο Άρης. Κύριε Νικολάου, κύριε Ρατσοπούλου, επειδή θα τρέμουν οι γλουτοί μου από τα Τρίκαλα, θα έρθουμε κοντά. Στο Λάρισα πάω, Κοτζαβέλα θα παίξει. Απορία το έχω, λέει. Ο Βασίλης από το κέντρο, Αγιάννας. Θα κατέβει. Στο Λάρισα πάω. Πιστεύω ότι ο Τζαβέλας δεν θα κατέβει ούτε από το λεωφορείο. Θα του πιει το αίμα ο Χριστιανός. Σταυροφορία θα κάνει. Έχει δει σταυροφόρους από τα γιώρα. Θα, λες να πάρει τους εσφιγμενίτες και πού σε μπορεί και πού σε σφάζει ο καλός. Γελάει. Τέλη Νοεμβρίου αυτό το μάτς. Όπω φίλε. Με συγχωρεί και να το πω. Ναι, ναι. Μήπως ο κύριος Τζαβέλας παρέμεινε στον ΠΑΟΚ διότι θα είναι η μεγαλύτερη πώληση μετά από Αλτερίνο, Βιερίνια και ΜΑΚ. Ναι, γιατί. Γιατί πιστεύω ότι λείπει από την Μπαρτσελόνα ένα αριστερό μπακ. Όχι, μπορεί στην Κίνα να τον πουλήσει μετά, γιατί. Στην Κίνα. Γι' αυτό έχει δίνει πολλά εκατομμύρια. Εδώ δίνανε 8 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο στο Σάμπτ, Κινέζοι. Να τους μάθει το όλοι πίσω. Ένας μπροστά να κλαίει. Λοιπόν, κύριε Ραντοπλέ, του χρόνου θα είναι τα ωραιότερα παιχνίδια. Δηλαδή. Μια που η ομάδα θα είναι 12 βάσει της Νόβα, ναι. Δεν μπορεί να πληρώνει τώρα κάτι ομάδες με 800 εισιτήρια και 650 διαρκεία. Θα κοπούν τα μεροκάματα του Κανελάκη όμως. Του χρόνου δεν με νοιάζει με τον Κανελάκη. Λοιπόν, του χρόνου ναι. Θα έχει πολύ ωραία τέρμπι. Ναι. Θα έχει το παραδοσιακό τέρμπι Άρη ΠΑΟΚ. Έτσι. Δηλαδή θα είναι ο βασιλεύς της Βορείου Ελλάδος, όπως έλεγε χθες ο άλλος ο Παοξής, ο φίλος, ναι. Θα παίζει με τον πρίκυπα, να πούμε, της, του αξιού, ναι. Τον Άρη, ναι. Ας μην ξέρω εγώ. Ναι. Η διπλανή ομάδα, επειδή δεν θα υφίσταται, δεν ξέρουμε τώρα τι κατηγορία θα είναι, θα παίζει άλλα ντέρμπι. Θα παίζει τα Μουδανιά. Μπορεί να παίζει με τον Αγροτικό Αστέρα. Πάντως ο φίλος ο Αργιανός από το κέντρο, ο Βασίλης, λέει πώς θα γίνει να δω Άρης Καλαμαριά στο κύπελο. Είπαμε, Άρη Καλαμαριά δεν μπορεί να δει. Υπάρχει ένα ενδεχόμενο, Κώστα, ναι. Να κληρωθεί ο Πάκου, ο Ηρακλής και ο Άρης στον ίδιο όμιλο Θεσσαλονίκης. Έτσι. Υπάρχει ένα, ένα σοβαρό ενδεχόμενο να γίνει κάτι τέτοιο. Ένα όμιλο Θεσσαλονίκης, δηλαδή να είναι Άρης, ΠΑΟΚ, Ηρακλής και Αγροτικός Αστέρας. Υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο να γίνει στο κύπελλο φέτος. Πολύ σοβαρό. Ναι, επειδή αυτόν τον Αγροτικό Αστέρα του κυρίου Ριαβόγλου. Ναι, αλλά ενισχύεται σημαντικά ο Αγροτικός Αστέρας. Αυτό δεν ισχύθηκε. Με αυτόν τον, πώς το λένε, να και Λουκά Καραδήμου προπονηταρά φέραμε. Πώς το λένε, αυτό το Καραδήμου το προπονηταρά, ρε φίλε, δηλαδή. Είναι καλός, είναι καλός. Είναι και κουμπάρος του Ραπτόπουλου. Όχι, όχι, αντικειμενικά είναι καλός προπονητής. Ναι, ρε, είναι καλός προπονητής. Και στην Καλυθέα με το συγχωρεμένο τον άλλο που είχε τα φροντιστήρια. Και στην Καλονία έκανε δουλειά, την ανέβασε κατηγορία. Ναι, φίλε, ναι, εντάξει. Είναι καλός. Τελικά, ένα πράγμα έχω καταλάβει. Ότι όλοι εδώ οι Θεσσαλονικείς που παίρνουν μεροκάματα από τον κύριο Σαββίδη το συμπαθούν ως επιχειρηματία, αλλά ποδοσφαιρικά δεν τον θέλει κανένας, θα τον έχει φίλο. Πώς γίνεται αυτό, δεν το έχω καταλάβει. Και όλοι κάνουν φίλους τους εξ Αθηνών και ιδιαιτέρως εκ Πειραιός. Άρα δηλαδή πιστεύω ότι η πόλη βαδίζει σε μια ορθή ευθεία γραμμή. Σε μια πορδί βαδίζει η πόλη. Κλείσε! Γεια καλά! Πολύ αυτός θα είναι, λέει, όμιλος Final Four. Δεν θα είναι, λέει, όμιλος. Final Four θα είναι, λέει. Ποιος θα είναι αυτό? Ο Βασίλης. Από το κέντρο. Μακάρι να γίνει τέτοια κλήρωση. Βέβαια. Μουστάρουμε. Έλα, φίλε. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Μπάμπης από Αθήνα. Γεια σου, Μπάμπη. Ομάδα. Ο Παναθηναϊκός είμαι.
Με πληγώνεις. Ο Ολλανδός, οι πολιτικές πεπιθύσεις του Ολλανδού ποιες είναι? Αριστερός. Δηλώνει αριστερός, αλλά... Θέλω να τον δω να σε διάλογο με έναν πατέρα άνεργο από το Μαρινόπουλο με τέσσερα παιδιά, τα παιδιά του να θεοπεινάνε και να του λέει: τι με λες ρε φιλαράκι, ο Ηρακλής έχει 108 χρόνια ιστορία, τι με νοιάζει για τα παιδιά σου. Καλά ρε φίλε, δεν κατάλαβες ότι οι περισσότεροι κομμουνιστές είναι της πλάκας. Ρε, της θεωρίας. Τι να πω ρε φίλε, να πούμε. Δεν το πήρες χαμπάρο ότι είναι θεωρία μόνο η αριστερή. Συχάθηκα ρε να πούμε. Δηλαδή, τους γουστάρω εγώ για τον μπλα μπλα, αλλά μετά όταν θα έρθει η ώρα να πούμε, κρίσιμη ώρα. Τη κρίσιμη ώρα, χριστιανοί και κομμουνιστές λακίζουν προς το διάβολο και στη δεξιά. Τώρα που ακούει δεν τρέπεται. Δεν κατάλαβε τι είπε. Άμα κατάλαβε πάλι καλά. Αν δεν κατάλαβε. Εδώ μου ήρθε εμένα ένας της Ανταρσία Αριανός, Σουπεράς, και λέει τα κοπρόσφυλλα, οι παίκτες λέει, οι εργάτες λέει, να πάνε να πνιγούν λέει, και οι περιπτεράδες και αυτοί που έχουν τα σπίτια λέει, και τα νοικιάζουν στους παίκτες για τον Άρη λέει. Λοιπόν, πάμε και στο Μάνο. Πέρσι, τέτοια εποχή, είχες κάνει μια εκπομπή με τον Μάνο, αν θυμάμαι καλά. Ναι, βέβαια. Η σπάτουλα πήγαινε πάνω κάτω στον κύριο Παπαθανασά και τον βγήκε στο... Βέβαια, ο πρόεδρος που βρήκε τα λεφτά, τι δουλειά κάνει. Έκανε αυτά τα τρελά του. Ναι, τι δουλειά έχετε, τι σας νοιάζει εσάς ρε, ναι, τι δουλειά κάνει ο πρόεδρος. Και κλείνοντας, χωρίς να γνωρίζω την ειδικότητα του γιατρού. Την ίατρο. Τα ζωάκια. Ασχολείται με τα ζώα. Δεν άκουσα τίποτα, γιατρέ. Ναι. Αν θα σου έρθει η επίσκεψη ο Μάνος, μην τον εξετάσεις. Γεια σας. Αυτό είναι ενάντια στο καθήκον. Μη γελάς. Γιατί στην Κρήτη, στην Πασοκομάνα Κρήτη, σε αυτή την Πασοκομάνα Κρήτη, λοιπόν, ξέρεις ότι από εκεί που πέραν το πασοκικό χρήμα και ζούσαν οι κριτικοί μια χαρά, τώρα λέει αντί να πάνε στο γιατρό δεν έχουν λεφτά και πάνε στο κτηνίατρο. Εγώ πάντως αν ήμουν κτηνίατρος, 30 ευρώ θα τους έπαιρνα. Γιατί ρε φίλε, ο κτηνίατρος τι, τζάμπα θα σε πάρει. Πήγανε λέει στο κτηνίατρο. Οι γραμμές. Αυτό δεν υπάρχει. Πήγανε λέει σε ένα χωριό εκεί στα Ανόγια, στα Κατόγια, πώς τα λένε εκεί. Εντάξει, ναι, πήγαν στο κτηνίατρο. Πραγματικά. Δεν έχεις το δικαίωμα να το κάνεις αυτό. Πού, ποιο, τι. Είναι άλλος οργανισμός. Δηλαδή το φάρμακο που θα δώσει στον άνθρωπο, εντάξει, μπορεί να είναι το ίδιο θεωρητικά η ουσία στο σκύλο ή στη γάτα, αλλά μπορεί να έχει άλλη επίδραση. Ξέρεις τι νόστιμη είναι η κροκέτα. Αυτό ναι, εντάξει. Άσε εδώ. Καλημέρα. Δοκίμασες τη Σμήνη. Τη Σμήνη. Δοκίμασες. Κατά λάθος. Νόμιζα ότι ήταν μπισκότα της Ευγενίας, να τα κλέψω και έβαλα τις κροκέτες τη Σμήνη. Προφανώς ένα σκύλο θέλει πολύ λιπάρη τροφή. Μια χαρά ήταν. Πολύ νόστιμη την κροκέτα. Λογικό. Καλημέρα. 90-90-90-98-80-90. 9.55 κενό 54.340. Καλημέρα. Ναι, εγώ είμαι. Μάλιστα κύριε, εσείς είστε. Οι γραμμές υπόλοιπες είναι ελεύθερες. Ρωτήστε ό,τι θέλετε, πείτε ό,τι θέλετε, τοποθετηθείτε ό,τι θέλετε, βγάλτε τα σώψυχά σας, κάντε ό,τι θέλετε. Έλα φίλε, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Κοιτάξτε. Ναι. Να μιλήσουμε για εμείς λίγο τα λιμά που μας αποκαλεί τη λιμά. Ναι. Έτσι δεν είναι. Ποιοι είστε εσείς? Γιατί εσείς είστε που μιλάμε λιμά. Όχι, δεν κατάλαβα, ξαναπείτε το. Ναι. Ποιος είπε λιμά? Λιμά είπατε εσείς με το κόκκινο ένα μεσημέρι. Για ποιο πράγμα? Τους επιστήμονες, εσείς είστε επιστήμονες και εμείς είμαστε λιμά. Τα λιμά είναι τα 7 και τα 8 από την τράπουλα. Βρε παιδιά, μισό λεπτό για να καταλάβω, αν έγινε παράκρουση. Ποιοι είπανε λιμά ποιους? Λιμά αυτούς τους αμόρφωτους που δεν έχουν μορφωθεί. Ποιος τα επιστήμονες είναι τα ριγάδες οι άσοι. Άρατε. Ναι. Δεν τον εστερνίζω, δεν κάνεις αυτό. Πονέ σαν τα αυτιά μας να ακούμε τους ίδιους για τους ίδιους. Α. Ακούστε και εμάς λίγο. Ναι. Ναι. Να πάρουμε ένα βράδυ, αποκαλέσατε τους κομμουνιστάς ότι είναι ανθέληνες. Εγώ. Και δεν θα πολεμήσουνε. Εσείς. Ανθέληνες. Εγώ δεν πολεμάω, ναι. Πολεμάω, μα ούτε εγώ θα πολεμήσω. Τι είμαι ανθέληνας. Έτσι είπατε ένα βράδυ. Συμπάσχω από τους κομμουνιστές. Ναι, δεν θα πάω. Του συμφωνώ αυτό. Γιατί κακό είναι. Ο κύριος πρέπει να είναι. Είστε αριστερός. Ψηφοφόρος του Κουκουέ, ναι. Εάν γίνει πόλεμο, δεν θα πάρει τον πόλεμο αυτή. Γιατί εσύ θα πάρει. Δεν μπορεί να γλιτώσει. Και εσείς... ποιοι είναι Έλληνες. Εσείς θα πάτε στον πόλεμο. Τι, θα πάω βεβαίως. Γιατί να πάρει. Ποιοι είναι Έλληνες. Ποιοι είναι Έλληνες. Αυτοί που φορούσαν τη γουκούλα επί Γερμανών. Εντάξει, τώρα... αυτοί είναι Έλληνες. Αναπαράγουμε μίσος. Όχι, έχω όχι μεγάλο τώρα, το να αναπαράγουμε συγγνώμη, ρητορικές του εμφυλίου. Εγώ, εντάξει, νομίζω ότι η συμπεριφορά των Ελλήνων προς την Ελλάδα δεν ήταν καθόλου ελληνική γενικώς. Να το πάω δηλαδή γενικώς. Δηλαδή είτε μια παράταξη είτε άλλη
νομίζω ότι συμπεριφέρθηκαν ανθεληνικά στην ίδια την Ελλάδα. Κάτω, κύριε, με πολύ ευγένεια. Κύριε Ξεκουστή, εγώ είμαι πολύ μεγάλο. Τι ηλικία έχετε? Είναι 75, θα είναι. Τι ηλικία έχετε? 80. 80, δηλαδή είστε γεννημένο το 1936. Με τον Μπάρκουλη μαζί είναι. Τα έχω ζήσει όλα. Έχετε μνήμες από τον εμφύλιο? Κατ' οτή, μπομπότα, κατσαμάκι, έχω φάει όλα, όλα. Έχετε καθόλου μνήμες, κυρία μου, από τον εμφύλιο? Βεβαίως, πάρα πολλές. Ένα μόνο θα σας πω, τότε που ζούσα σε χωριό, όσοι ήταν οι κομμουνιστές, οι Γερμανοί τους επιτάσανε τα ζώα όλα και αφήναν τα παιδιά τους μυστικά. Από τους δεξιούς δεν περάσαν ούτε ένα. Ναι, και την άλλη ημέρα, γιατί ήταν δημαρχία, κατεβήκαν οι κομμουνιστές και τον κρεμάσανε τον δήμαρχο. Εντάξει, ξέρω ότι είναι σκληρές οι μνήμες, ναι, αλλά ο πόλεμος τα έχει αυτά. Ναι, σωστό, ναι. Εντάξει, σωστό. Εκεί ο άνθρωπος αλλάζει πάρα πολύ χαρακτήρα. Τώρα, ας εκείνη την εποχή, πάνε τώρα στη σύγκριση. Έχω πάρα πολλές αναμνήσεις που να ένα μήνα πικρές, να λέω. Πικρές, ναι, πικρές και καλό να τις έχετε και να τις θυμάστε και να τις χαίρεστε. Αυτές οι αναμνήσεις σας κάνουν καλύτερο άνθρωπο, δηλαδή σε βάθος χρόνου να αναθεωρήσετε για κάποια πράγματα, να τα δείτε κάπως διαφορετικά, να ιεραρχήσετε διαφορετικά τη ζωή, να δώσετε άλλες αξίες πιο σημαντικές. Βεβαίως. Να... Καταρχήν δεν ψηφίζω εκεί που ψηφίζω ο Αρδυρογιάννης. Ψηφίζω τη σειρά μου ανθρώπους. Αλλά δεν μπορεί τώρα ο Κόκκινος και ο Κωστής, ο Ραπτόπουλος που τον συμπαθώ πάρα πολύ. Όχι, δεν είπα τέτοιο πράγμα. Εγώ δεν είπα τέτοιο πράγμα. Λέει μα εμάς να πούμε. Στο αμόρφωτος. Και επειδή είμαστε αμόρφωτοι, αυτοί μας αφήσαν αμόρφωτοι. Τι είπατε, δεν θυμάμαι, δεν θυμάμαι. Μια, δεν το θυμάμαι. Είχα μια αδερφή, έχω μια αδερφή πια πουλιά στον αέρα. Όχι, όχι. Συγγνώμη τώρα, ο Κόκκινος δεν μπορεί να πει αμόρφωτο. Ούτε εμείς τώρα, τι λέτε. Δεν θυμάμαι, δεν θυμάμαι την εκπομπή, δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι. Θυμάσαι, εντάξει, τη θυμάσαι. Δεν μπορεί να μην τη θυμάσαι. Λιμά μας αποκαλέσατε. Με ενοχλεί πάρα πολύ. Γιατί σας εκτιμώ, δεν έχω αλλάξει η βελόνα, δεν έχω ψηλάξει. Δεν το ξέρω, ρε παιδιά. Αν έγινε εκπαραδρομή και εκπαραδρομή, δεν ξέρω, δεν το θυμάμαι. Αν το έχω πει. Βράδυ ήταν η πρωί. Πάει τόσο πολύ. Εντάξει, είμαστε αμόρφωτοι. Μας αφήσανε αμόρφωτοι. Εντάξει. Αλλά όχι και. Εσείς ο ίδιος ψευκά δεν πρόκειται να πάτε σχόλιο, φαντάζομαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε. Και εμείς ευχαριστούμε που πήρατε τηλέφωνο. Ναι. Όχι, όχι, να μην το πάμε σε οπαδική. Εντάξει, πολιτικά. Μου... Όχι, δεν είναι σωστό. Δεν είναι σωστό. Από οπαδός είμαι Ηρακλής, από φίλα του. Καλά ομάδα κάνετε. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα για την ομάδα? Πώς τα βλέπετε? Μια που έχετε δει τόσα πολλά. Κοίταξε, ο Ηρακλής δεν πεθαίνει ποτέ. Καλά, τίποτα δεν πεθαίνει. Ιδέα είναι, εντάξει. Ναι, ιδέα. Όπου και να αγωνίζετε, γάμο το τοπικό, αλφα θυμίζει. Έχω ζήσει και με τον Ηρακλή επί Τσαγανιά. Τα δύο τα παιδιά του Κουσουλάκη ήταν του Τσαγανιά. Φαντάζομαι η εποχή αυτή ως κομμουνιστής δεν σας αρέσει το επαγγελματικό ποδοσφαίρου. Με το ορίστε. Η εποχή τώρα με τους μισθοφόρους δεν σας αρέσει. Προτιμάτε πιο άγνες εποχές, πιο παλιές. Τις παλιές εποχές που ήμασταν όλοι μαζί. Και παοξίδες και ερακλείς και αγίοι όλοι μαζί. Η τωρινή περίοδος φαντάζομαι δεν αποκρίνεται στα ιδεώδη σας. Τώρα πού να πας. Πέρα από αυτό. Όλοι είναι μισθοφόροι πλέον, επαγγελματίες. Δηλαδή υπάρχει δούνε και λαβή. Καλά όπως ζήγουν το καταδικάζω εγώ αυτό το πράγμα. Εγώ θέλω ένα ποδόσφαιρο αγνό. Εσύ θες τον Περεδίμα center back, θέλεις να πούμε... Περεδίμα, Λιάρο... Το Λιάρο, αυτά. Τα Κάλλη... Πιο ανθρώπινα πράγματα, πιο κοντά σε σένα. Ναι. Ήμασταν πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Άλλα χρόνια. Φιλιά, φιλιά, καλέ μου άνθρωπε. Φιλιά, να είσαι γερός. Ωραίος. Κοίτα, αυτά τώρα τα παλιά δεν τα έχουμε ζήσει από κοντά. Εμείς δεν μπορούμε να ξέρουμε τι γινόταν στα βουνά. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα κύριε, καλημέρα. Πρώτη φορά που παίρνω, γεια σου και γεια σου γιατρό. Καλώς το. Καλημέρα σου. Στέφανος από Τρίκαλα. Τρικαλάρα, οτάρα. Ναι. Ο Φόδωρος με παρακίνησε να πάρω τηλέφωνο. Σε καφλιάς, γιατί... κανονικός. Θυμάμαι ακόμα τα μούτρα του Νέντο μετά τον αποκλεισμό του Άρη στο κύπελο. Με το μεγάλο Πακομήτρο. Τι μάτσα έγκρος στα πέναλτι. Ματσάρα. Ναι. Βασικά δεν ξέρουμε σε ποια κατηγορία θα παίξουμε με τον Ηρακλή τώρα. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Κοίταξε, να σου πω κάτι αντικειμενικά. Εγώ, ως άνθρωπος του ποδοσφαίρου, τα Τρίκαλα δείχνουν σοβαρότητα. Αξίζουν να παίξουν Super League. Αυτό το πράγμα που παρουσιάζει ο Ηρακλής είναι απαράδεκτο για επαγγελματική ομάδα. Εντάξει, λυπόμαστε για μια ιστορική ομάδα που. Δεν χρειάζεται να λυπάσαι. Για μια αλλά ομάδα. Τι λυπάσαι. Είναι άξια της μοίρας της. Άξια της μοίρας της. Τι να κάνουμε. Μα εμείς την έχουμε πατήσει από τον ανεκδίκητο το πλεξίδα. Μα την έχουμε πατήσει και εμείς. Να σου πω κάτι μεγάλο, καλέ μου φίλε, Στέφανε. Λοιπόν, ναι. Επειδή φέτος παρακολούθησα πολύ Β' Εθνική, γιατί μου αρέσει το πρωτάθλημα, δεν αδείξαν φέτος τα Τρίκαλα τον εαυτό τους με το ρόστερ που διέθεταν. Σας ακούω τα τελευταία χρόνια, πολλά βράδια.
Δηλαδή η ομάδα αυτή άξιζε να ανέβει κατηγορία. Η φετινή των Τρικάλων έπαιξε το καλύτερο ποδόσφαιρο στη Β' Εθνική. Ναι, κατά κάποια διαστήματα, ναι, ειδικά με τη Λάρισα στο τέλος, ας πούμε. Εντάξει, εκεί ο μεγάλος προπονητής Τσιόλης, ενώ τα Τρίκαλα σφυροκοπούν, κάνει και το θεϊκό με την αποβολή, βάζει δεύτερο φόρ, ανοίγουν οι χώροι. Και θυμάμαι γιατί είχα κατέβει και στα Τρίκαλα, να το δω και το μάτσι. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, βέβαια. Το 3-5-2 των Τρικάλων και έβαλε. 3-5-2 των Τρικάλων. Ναι, ναι, ναι. Παιδι, ναι. Το είχαμε πει. Αυτό το Ριζογιάννη τον Παντελή το λατρεύω ποδοσφαιρικά. Είναι σκύλος. Πραγματικά δηλαδή παίχτη αυτό τον αθλητικό προσώπου η Super League δεν τον έχει. Το να δείξει ο Πανόπουλος. Εντάξει, το παιδί αγαπάει την ομάδα και Καρθιτσιώτης, γιατί ξέρω εκεί έχετε την τοπική την κόντρα. Με την αναγέννηση. Ναι. Α, και τώρα... Ο Κλαπανάρας ήρε. Νομίζω όχι. Πέθανε. Νομίζω. Μην το πεθάνουμε κι αυτό σαν τον Πέθανε. Δεν είμαι σίγουρος. Δεν είμαι σίγουρος, ναι. Στέφανε, είσαι στα Τρίκαλα ή όχι. Γιατί ακούτε τα τελευταία χρόνια, ναι. Τα τελευταία, ναι, ναι. Είσαι Τρικαλινός Βέρος. Είναι πλούσια πόλη. Γιατί ακούω λίγο προφορά φέρνει σε Αθήνα. Είναι πλούσια πόλη. Έχουμε περάσει και από εκεί. Εντάξει, δεν είναι αλλιώς τα πράγματα τώρα και εδώ. Νομίζω η Ασκληπιού είναι από τους πιο όμορφους δρόμους στην Ελλάδα. Και πολύ νεολαία. Ναι, και έχει αναπτυχθεί και η περιοχή στην παλιά πόλη τώρα. Πολυθέως εκεί, όμορφος που ναι, είναι όμορφη πόλη να ζεις, είναι όμορφη πόλη. Και καλά εστιατόρια. Καταρχήν και μόνο που έχει γεννηθεί εκεί πέρα και έχει μεγαλουργήσει ο Τσιτσάνης, φτάνει και περισσεύει. Ο Μητροπάνος και άλλοι έχουμε παράδοση. Σε αθλητισμό, και στη μουσική. Μητροπάνος ρε φίλε Θεός. Δηλαδή στάζει ιστορία, μουσική ιστορία αυτή η πόλη. Έχω δει τη φάση που ο Μητροπάνος δεν γουστάρει να σηκωθεί να χορέψει κανένας στο κέντρο που δουλεύει. Και πάει να σηκωθεί η Βουγιουκλάκη, άκου. Ναι. Και να κάνει τα δικά τη και την αρχίζει η κάθε Χριστοπαναγίας ο Μητροπάνος, τη Βουγιουκλάκη. Άντρας. Έχει... Ναι, άντρακλας. Άντρακλας. Κάτι φάπες θα την έρθει. Είχε τραγουδήσει πολλές φορές για τον Τρικάλα ο Μητροπάνος. Ναι. Και έφυγε σαν τη βρεμένη γάτα η Βουγιουκλάκη. Πήγε να κάνει τα δικά τη. Και λέω Μητροπάνος, εδώ το πάλκο είναι δικό μου, εδώ ο χώρος είναι δικός μου. Αυτό είναι νόμος για μένα. Στέφανε Διαρκέας, πήραμε φέτος την Τρικαλάρα. Θα πάρουμε, αν και υπάρχει μια σχετική γκρίνια, αλλά ο πρόεδρος έχει χώσει λεφτά για την. Καλά, ο Γιαλιάς έχει κάνει ρελάνς. Δηλαδή, κράτησε ένα σημαντικό κορμό, Κουσκουνάρης, ο Γιάννης, Στεφάνοβιτς. Τους καλούς παίχτες τους έχει κρατήσει. Και πήρε και τώρα πολλούς Έλληνες, τους οποίους δεν τους ξέρουμε, ας πούμε. Έχει 8 ξένους αυτή τη στιγμή στο ρόστερ. Έχει κάνει ένα. Έκλεισες! Out! Φιλιάρα! Στα καφιάδες. Αεξής Αλεξανδρούπολη, Ολλανδέ, το γεγονός ότι ο γιατρός με τέτοιο μορφωτικό επίπεδο. Και σωστές απόψεις γενικά δεν έρχεται στο γήπεδο, πρόβλημα δικό σου είναι, λέει. Το 452. Ραβδόπουλε, τι μαθαίνουμε σήμερα. Δηλαδή, ο Μάνος τα τόσα χρόνια τους μπάτλερ με δανεικά τους πληρώνει, λέει. Γιατρέ, σήμερα συναγωνίζει το Ραβδόπουλο σε απειλές από τους Σουμπεράδες. Το πιο τραγικό είναι ότι η απειλή θεωρείται μαγιά και επιχείρημα. Τα χρέη της ΠΑΕ ΠΑΟΚ είναι του ΠΑΟΚ και της ΑΕΠΗΡΑ ΚΛΗΣ είναι του Καναδού. Άντε, Ρόλαν, δεν πιες κανένα κακάο. Λέει ο 75. Το είπαμε, εταιρεία είναι εταιρεία. Δεν και ο 612. Επίσης, φταίει ο κύριος και ο Παπαδόπουλος του Άβελ. Γιατί με τη στάση του και με το να μείνει αβάντα στον Καναδό κάνει στην ουσία. Ποιο στηρίζει, συνέστημα και παπά, λέει εκεί πίσω. Παιδιά μου, ο Παδόπουλος δεν μπορεί να πάει σε άλλη ομάδα. Απλά είναι τα πράγματα. Έτσι φαίνεται. Έτσι φαίνεται. Έτσι φαίνεται. Καλημέρα. Ναι, δείχνει αδύναμη. Καλημέρα. Καλημέρα, ναι. Έλα, έλα φίλε. Καλημέρα. Δημήτρη, όπω εγώ. Αριανός. Τι έγινε, ρε. Πες μας. Αριανός. Έχω να σε πάρα πολύ καιρό. Ναι, σε αυτό τώρα που δώσαμε τα Τρίκαλα φοβορή, φαντάζομαι. Μάλλον. Καλημέρα και στο γιατρό. Λοιπόν, τι θεωρείτε τα Τρίκαλα, δηλαδή, φαβορί φέτος για άνοδο? Αυτή τη στιγμή δείχνουν ότι έχουν το πιο πλήρες ρόστερ στην κατηγορία. Αν παίξουν Football League, γιατί υπάρχουν και εμείς που είμαστε. Άντε, μην πω, που μπορούν να παίξουν Super League. Να φύγει ένας αντίπαλος. Γιατρέ, κοίταξε, ποια Τρίκαλα, ρε, δεν υπάρχουν Τρίκαλα. Και τώρα που θυμίσετε Τρίκαλα για τον Κουσκουνά, αυτό το επιθετικό. Πέρσι έχασα 2,5 φιλιάρια και γι' αυτό το παλικάρι. Κάνει πέναλτι στο 90 με τη Λαμία, ρε φίλε. Το έχεις παίξει άσο, ε. Και ανατροπή. Το έχω παίξει άσο, χάνει 0-1 η Λαμία. Τη σοφαρίζουν στο ημίχρονο. Όχι, κερδίζει η Λαμία. Κερδίζει πέναλτι στο 90 και το χάνω τα γάρια. Ο Κουσκουνάς, 3 πέναλτι έχασε πέρσι. Ο Κουσκουνάς εδώ. 3 πέναλτι έχασε. Αυτό που λέει. Ο Κουσκουνάς. Για τον ταγάρι ο προπονητής που τον αφήνει και χτυπάει τα πέναλτι ο Κουσκουνάς. Έτσι. Τι να κάνει. Τι θέλω να πω, έμαθες ένα αυτό που λέω ότι ο εθνικός έχω πει ο Τουρσουνίδη προπονητή. Τουρσουνίδη. Ο Τουρσουνίδης. Φαντάζομαι. Α1 ο εθνικός έχω φέτος. Φαντάζομαι. Β' τοπικό. Ναι, πόσο χαμηλά έχει φτάσει. Φαντάζομαι ότι ο Τουρσουνίδης ο πρόεδρος του Σοχού θα είναι παοξής, θα έχει ζήσει με τον Τουρσουνίδη και τα λοιπά και πήρε τον Τουρσουνίδη προπονητή.
Ναι, ρε φίλε, όμως είναι άμπαλος. Ο άλλος είναι. Ποιος είναι άμπαλος? Δεν τον είδαμε τον Τουρσουνίδη προπονητή. Προπονητικά δεν ξέρει τίποτα. Δεν τον είδαμε. Εσύ λες να κάνει δουλειά, αλλά δεν φαίνεται. Μα άμα δεν τον δω τον άνθρωπο, πώς θα τον βγάλω άμπαλο προπονητικό? Στο βίντεο τοπικό, γιατί να μην τον δω. Εσύ δηλαδή τι λες? Ότι τον έχουμε δει τον Τουρσουνίδη προπονητή? Δεν τον είδαμε. Κάτσε να τον δούμε. Πέρσι είχα τον Παγόνι, ρε φίλε. Παγόνι είναι καλός προπονητής. Από τον κατά τον πήρε άνθρωπος. Ο Παγόνης είναι καλός προπονητής. Και στην Τουρσουνίδη, τον Τουρσουνίδη στα 46 του, δεν ξέρουμε τι, αν είναι προπονητής ή όχι. Και μάλιστα αυτό το τοπικό τώρα πολύ αλλάξει την καριέρα. Κοίταξε. Ο Τουρσουνίδης γενικώς του δώσε η φύση ένα μεγάλο ταλέντο, το αδίκησε ο ίδιος το ταλέντο του. Με τη συμπεριφορά του, με την εξωγηπαιδική του ζωή κτλ. Ο Τουρσουνίδης, αν είχε μυαλό, ήταν επαγγελματίας. Αυτή τη στιγμή θα ήμασταν υπάλληλοι στις επιχειρήσεις του και θα παίρναμε 1000 ευρώ και θα τον προσκυνούσαμε. Αν είχε μυαλό, με το ταλέντο που είχε. Γιατί ο άνθρωπος, μα ο άνθρωπος είχε φουλ ταλέντο. Πέσαν οι γκόμενες, πέσαν αυτοί οι φίλοι δήθεν και τα λοιπά. Άρχισε και τα λοιπά. Τέλος πάντων, όταν είσαι νέος, αυτά. Εγώ τον Τουρσουνίδη, σαν ταλέντο, τα τελευταία 20 χρόνια, 25 χρόνια στον ΠΑΟΚ δεν έχω δει. Βγάλαν κάτι κοντούς, κάτι χοντρούς, κάτι άμπαλους, κάτι ψηλούς, κάτι δυνατούς. Ταλέντο σαν τον Τουρσουνίδη, 19 χρονών, δεν έβγαλε ο ΠΑΟΚ. Ναι, δεν έβγαλε. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή? Να παίζεις μπάλα με το να είσαι προπονητής, καμιά σχέση. Έτσι. Ναι, αυτό είναι άλλο κομμάτι. Ναι, είναι άλλο κομμάτι. Αυτό που πιστεύω εγώ για τον Τουρσουνίδη είναι ότι δεν αγαπάει το ποδόσφαιρο. Γιατί αν αγαπούσε το ποδόσφαιρο, δεν θα έφτανε 46 χρονών να κάνει τον προπονητή. Καταλαβες? Δηλαδή, ο Τουρσουνίδης αν αγαπούσε το ποδόσφαιρο, καταρχήν θα γινόταν αθληταράς. Δεν ήταν αθλητής. Τα χοντρός, υπέρβαρος κτλ. Γιατί πότε σταμάτησε να τον μπλε? Ο Τουρσουνίδης σταμάτησε το 98, ο Αναστασιάδης δεν τον ήθελε. 70, 80, 90, πριν τα 30. Δηλαδή, φάνηκε ότι πήγε στην Ξάνθη, δεν τράβηξε κτλ. Φάνηκε ότι έκανε η κακή εξωγηπαιδική του ζωή, τον έφερε σε ένα σημείο. Να είναι πριν τα 30 τελειωμένος. Και να έχει το 35 χρόνο τον Καρσία να πάει πάσουλες. Άστα, μεγάλη κουβέντα, φίλε. Τα λέμε. Μάτσο Ρουσουνίδη, τι είναι? Πακούς. Το 04 στο Χαριλάου. Πακούς, θα το μπλε. Έλα. Ναι. Μην κλείσει, περίμενα να σου πω, δεν τελείωσε. Εγώ δεν είπα τίποτα. Πες το. Λοιπόν, φέτος για να το πάει μάζι το Χρυσοχό. Ναι. Και το θέμα είναι με τον Ρουσουνίδη ότι μπορεί όπως σαν χαρακτήρα, σε παιδί μου, σαν παρουσιαστικό, ξέρει. Α, σου πω τώρα κάτι στο off the record. Τώρα Μάδιτος Σοχός, πρόεδρος της ΕΨΜΗ, παοξίζει. Ο γραμμένος, φίλος μου είναι ο γραμμένος. Αριανός είναι, αλλά παοξίζει. Άμα τον βοηθήσει και σε 5 διαιτησίες τον Τουρσουνίδη, τι κακό είναι. Θα τα πάρει λόγω ονόματος και τα λοιπά. Κλείσε, και εγώ το ίδιο θα έκανα. Τον Τουρσουνίδη θα βοηθούσα. Τον Άρη δεν ακούσαμε. Α, στον Άρη ρε φίλε. Τον Άρη, μα αφήνει ο Ραντόπουλος. Άσε ρε τώρα, με τον Τουρσουνίδη ασχολούμεθα τώρα με τον Άρη. Επόμενη γραμμή. Ποιος Άρης, αύριο. Καλημέρα. Τι θα κάνουμε αύριο, άνεργοι θα μείνουμε. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα κύριε. Λοιπόν, σε πήρα για δύο θέματα. Πάμε στο πρώτο. Το ένα είναι, ενώ λέγομαι Μάρκος από Καλαμαριά. Είσαι ο Μάρκος, ναι. Ναι, έχω ξαναδείς. Λοιπόν, ενώ είναι συμπαθητική ομάδα, γραφή, συμπαθώ χρόνια τώρα, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Συμπαθητική, η λέξη συμπαθητική είναι, δεν μ' αρέσει. Δηλαδή, αν πει μια γυναίκα για έναν άντρα είσαι συμπαθητικός, δεν είναι ωραίο, δεν χτυπάει ωραία. Αν ένας άντρας πει σε μια γυναίκα είσαι συμπαθητική, δεν χτυπάει ωραία. Ρε φίλε, είναι άλλο στρατόπεδο. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, το καταλαβαίνεις πως το λέω τώρα. Είναι, ας το πούμε, δεν έχω πρόβλημα με την ομάδα. Εσύ τι ομάδα είσαι? ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ. Α, ΠΑΟΚ, ναι, ωραία. Λοιπόν, παρ' όλα αυτά, οι Ηρακλητές είναι οι πιο αντιπαθητικοί άνθρωποι. Γιατί? Είμαι εγώ αντιπαθητικός. Και εσύ ακόμα, εσύ ένα παραπάνω γιατί είσαι και αριστερός. Γι' αυτό συνδυαστικά. Για να καταλάβω τώρα. Στάσου να μάθω, Μάρκο, εσύ είσαι δεξιός. Εγώ είμαι πατριώτης, φίλε. Τι θα πει πατριώτης, δεν κατάλαβα. Αγαπάω την Ελλάδα, τίποτα άλλο. Τι θα πει αγαπάς την Ελλάδα, δηλαδή? Άμα σου έρθει η εφορία 3.000 ευρώ, ενώ μπορείς να σου έρθει 500, θα πληρώσει 3.000 εσύ. Καταλαβαίνεις ελληνικά? Καταλαβαίνω ελληνικά. Η ερώτησή μου ελληνική είναι. Έχεις τη δυνατότητα να κλέψεις την εφορία, το κάνεις? Φορές και το ΙΚΑ. Άστο, εγώ σου λέω για την πατρίδα. Βρεχές την πατρίδα, το ΙΚΑ σε λέω τώρα. Μάρκο, δεν με απαντάς.
Άμα είναι να βγάλεις το δόντι στα Σκόπια. Άμα να βγάλεις το δόντι στα Σκόπια με 30 ευρώ, ενώ με 300-500 ευρώ θα πας στα Σκόπια ή εδώ. Μη φυσάς Μάρκο, λέγε Μάρκο. Το πας αλλού το θέμα. Όχι, εκεί το πάω Μάρκο. Να σου πω και κάτι άλλο Μάρκο. Μάρκο, άμα βάλει ο Πάο γκολ, τον Αλβανό τον αγκαλιάζει στην κερκίδα. Εγώ προσωπικά. Ναι φίλε. Όχι. Ναι, αλλά λες ότι είναι λαός του ΠΑΟΚ. Και τον μετράς εις βάρος του Άρη και του Ηρακλή. Πρόσεξε. Γιατί πρόσεξε. Άρα Χρυσαυγίτης και ΠΑΟΞής δεν μπορείς να είσαι. Καλά, εντάξει. Αυτά επειδή είναι μεγάλη ζήτηση, κάποια στιγμή θα τα κάνουμε άλλη κουβέντα. Εντάξει. Πάμε τώρα στο πιάσουμε ώρα. Λοιπόν, εντάξει, πάμε, ναι. Τον Μάνο και τον άλλον, ναι. Πόσους αφήνει συνέχεια και τσαμπουκαλεύονται στο ράδι. Δηλαδή, εγώ με αυγό τώρα και τσαμπουκαλεύομαι και βρίζω. Δεν θα με κόψεις. Κοίτα, άμα τσαμπουκαλεύεσαι, θα σε κόψω. Αν με βρίζεις, ναι. Θα σε κόψω εγώ. Αυτός ο Μάνος κάθε μέρα πώς την έχει δει εδώ με τη δουλειά. Πώς την έχει δει. Τι να πω, δεν ξέρω. Ναι, ή κόψον ή βάλτε το χέρι, αφού μιλάτε και προσωπικά. Πες το κάτι. Δηλαδή να μας εκείζει εμάς ένα παραπάνω. Τι θέλει, να τον πατήσουμε κανένα μάκι στο τέλος. Όχι τέτοια, όχι, εντάξει. Παραφέρθηκες Μάρκο, συνέλληνα θα βάζει. Έλληνας με Έλληνα πώς θα γίνει. Είδες τι είναι αυτοί οι πατριώτες. Τελικά, ο πατριωτισμός είναι. Ναι. Είναι όπως συμφέρει ο πατριωτισμός. Ναι. Αν είναι Αλβανός στον δρόμο και ο πώς το λένε. Κλείς τώρα, κλείς τη φωνή, φίλε. Φαντάσου ένα, ξέρω εγώ, αλόθρισκο στον δρόμο και το Μάνο και αυτός να οδηγάει τα μάξι. Θα του ρίξει το Μάνο απάνω, τον πατριώτη. Το συμπατριώτη του. Αυτοί οι πατριώτες είναι λίγο. Καλημέρα, ναι, καλημέρα. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα, Ραντόπουλη, καλημέρα, γιατρέ. Καλώς το, καλώς το. Λοιπόν, ένα θα σε παραδεχτώ και ένα θα σε κράξω λίγο. Κράξε με πρώτα για να μου έρθει γλυκά το άλλο. Ωραία, λοιπόν, το πρώτο το κράξιμο είναι, ήθελα να σε πάρω μέρες αλλά δεν μπορούσα να βγάλω γραμμές, που κορόιδευε σε τους Αριανούς για τις γυναίκες της Προέδρους. Ναι. Για τον μπάσκετ και την μπάλα. Ναι. Εγώ θα σε ρωτήσω κάτι άλλο. Αν στο αντίο των Ανδρώνη ήταν γυναίκα αφεντικό, δεν θα τα έπαιρνες. Θα σε πειράζει από πού θα πληρωνώσουν, αν σου άρεσε είναι άντρα ή γυναίκα. Θα σου απαντήσω, θα σου απαντήσω. Ναι, ναι. Αν του έρθει κανένα κόλπο στον Ανδρώνη, Θεός φυλάξει. Ναι, δύο κόρες ήταν άνθρωπος. Δύο κόρες ήταν. Ναι. Κατάλαβες. Οπότε, πρόσεξε να δεις. Επειδή εγώ είχα στη ζωή μου αριστερό αφεντικό και γυναίκα, ήταν δύο κακά αφεντικά. Δηλαδή, δύσκολα αφεντικά. Πιο δύσκολο αφεντικό ήταν η γυναίκα από τον αριστερό. Πρώτον. Δεύτερον. Άλλο αυτό. Ναι, δεύτερον. Τώρα για θέμα. Ναι. Ναι. Όταν έχεις αφεντικό σε αλαντοπολείο, σε ψωμάδικο, σε ραδιοφωνικό σταθμό, σε ξέρω εγώ εταιρεία τροφίμων, παλεύεται. Το να είσαι σε ομάδα, να έχεις γυναίκα αφεντικό, αυτό δεν παλεύεται. Αυτό λέει. Άμα σου τα βάζει τα λεφτά και είναι συνεπή, σε νοιάζει τώρα αν είναι άντρας ή γυναίκα. Όχι, δεν με νοιάζει καθόλου, αλλά ξέρει το αντικείμενο. Ναι. Δεν είναι σημα, γιατί αυτοί οι άντρες που ξέρουν τα αντικείμενα έχω δει τι έχουν κάνει στις ομάδες. Να τώρα δεν μπορώ να απαντήσω, ναι, σωστό. Σωστό. Αριανός. Τι μας λες τώρα. Ωραίος. Αυτό το δέχομαι την κριτική, πάμε στο καλό τώρα. Σωστό. Ωραία, στο καλό. Στο καλό σε παραδέχομαι για τον Ηρακλή. Δηλαδή, τώρα με την αφορμή για τον Μάνο και τον Ολλανδό που βγήκε, παιδί μου. Εντάξει, τους ανθρώπους ζητάω συγγνώμη να τους προσβάλλω, αλλά είναι απαράδεκτο αυτό που κάνουν. Δηλαδή, θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Είναι σαν τους μάγκες, ξέρεις, που βλέπουν τα πιτσιρία και τα βαράς παλιάς και τα λέει μην μιλάτε. Και άμα βρεθεί κανένας τα γλαράς, έλα ρε φίλε, αδελφέ, παρεξήγηση ήτανε και ξέρεις. Ναι. Και μούγκα. Ναι. Ρε παιδιά, άμα θέλετε να πούμε να καθαρίσετε τον Ηρακλή και να τον κάνετε να πούμε όπως θέλετε, κάντε το. Και μην βγαίνετε, και αυτό σε παραδέχομαι που στην αρχή τους έλεγες τον κράζετε τον Κοντονί και τώρα θέλουν βοήθεια από τον Κοντονί. Ναι, αυτό πάλι. Επαναστάτες, μιλάμε ξαφνικά ήταν επαναστάτες και τώρα είναι πλακοδαφούδες και κύριε Κοντονί βγάλε τα καστρά από τη φωτιά. Κάτσε ρε μάγκες, είστε επαναστάτες και καθαρίζετε την επανάσταση μόνοι σας και τελειώνει η μπουγάδα, γιατί ξέρετε η Ελλάδα πλέον πώς λειτουργεί και τι ισχύει. Κάντε το και τελειώστε. Και όχι αυτό το άμα μου και την κλάψα. Ήμαρτον ρε παιδιά. Ήμαρτον, ξέρετε τι γίνεται πλέον. Σε ένα τοπικό κόσμο ζούμε και παραδέχομαι και τον γιατρό και μπράβο του για τις απόψεις του και το λόγο του. Μα ο γιατρός βάζει λογικά ερωτήματα. Μα είναι η πραγματικότητα. Εχθές λοιπόν λέει, βρεθήκα λέει 50, 60, 40 άτομα και τα λεφτά. Ήταν. Λεφτά είχε κανένας, όχι. Τζάμπα πήγανε. Τι να μας πούμε, δηλαδή, πάνω τους δηλαδή. Και εγώ μπορώ να πω, άμα είναι να κονομάνε και να τρώνε όλοι, καλά κάνουν τη δουλειά και την κάνουν αυτοί και την κάνουν και σωστά. Άμα είναι έτσι το έργο.
Αλλά άμα είναι ότι και καλά εγώ νοιάζομαι και εγώ φιλαδιανός είμαι, έτσι. Αλλά έχω πάψει να ασχολούμαι με τον Άρη, γιατί ζω στην πραγματικότητα και τα προβλήματά μου δεν είναι πλέον ο Άρης. Ναι. Η ομάδα και εγώ είμαι οπαδός και αγαπάω την ομάδα μου, αλλά αυτή τη στιγμή τα προβλήματά μου είναι άλλα. Γιατί ζω στο τώρα. Και δεν θα κάτσω να ασχοληθώ με το αν ο Άρης είναι στη Β' και ποιο θα πάρει και γιατί παίζει πάω και γιατί. Αυτά είναι τραγικά. Παιδιά, ζούμε στην πραγματικότητα. Οι ομάδες είναι καλές, το Παδελίκι είναι καλό για το Καλαμπούρι και το Χαβαλέ. Μέχρι εκεί. Παραπέρα υπάρχουν άλλα σοβαρότερα πράγματα που μπορούμε να ασχοληθούμε και να κάνουμε όλες συζήτηση. Εγώ ακριβώς. Έτσι το θεωρώ. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Yeah. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν. Να είστε καλά, σε ευχαριστώ, καλό βράδυ. Άντε και φέτος θα δούμε μπαλάρα τον Άρη. Βέβαια. Βέβαια. Ετοιμαζόμαστε. Αναστόπλου θα διδάξει. Αλλά, καλημέρα. Δεν ακούω παοξίδες, φίλε. Πολλούς. Εντάξει. Για να, όχι, βγαίνουν, αλλά δεν μιλάνε για ΠΑΟΚ. Δεν ακούω Ολυμπιακούς, την έχουν κοτέψει. Με το 3-1 με τον φάγανε τρία γκολ από τον Ατρόμητο. Προβληματισμός. Με τρεις γερανούς να πούμε στα στόπερ και στα αμυντικά χαφ. Δεν μιλάει κανείς. Και θα βγάλουν τον προπονητή βλάκα, θα διαλάξουν τον προπονητή. Πάντως ο Δέλλας, να ξέρεις ότι πάντα κάνει πολύ καλή προετοιμασία. Εσύ φίλε που φυσάς, καλημέρα. Καλημέρα σας κύριε Ραπτόπουλε, καλημέρα στην πιο ερωτική πόλη, καλημέρα στο Βασίλη. Κλείσαμε καλημέρα πότομο, στο Γιάννη. Πετάει η ομάδα. Πάμε για άνοδο φέτος. Ποιος? Για εξηγήστε μου τι συνέβη κύριε Ραπτόπουλε μου. Ήρθα στο σπίτι και είδα την Κούκη φοβισμένη. Να βοηθήσουμε. Βασίλη, σε παρακαλώ, η Κούκη μου ήτανε πολύ φοβισμένη. Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω, έχει πολύ ζέστα, το air condition ανοιχτό ήταν. Τι συνέβη ρε παιδιά, έχασα κανένα επεισόδιο. Να τα... Συγγνώμη κύριε αυτό που λέμε. Συγγνώμη, ακούω τώρα δηλαδή, και μια εβδομάδα πίσω ένα βράδυ πάλι φοβήθηκε η Κούκη. Εσύ Βαγγέλη να ρωτήσω κάτι. Ρε μην πω σε Κούκη το δαχτυλίδι και το ψάχνουμε τζάμπα. Κοίταξε, τα δαχτυλίδια είναι εκεί στη Θεσσαλονίκη. Εκεί στη Θεσσαλονίκη εσείς τα δαχτυλίδια ξέρετε, τα φοράτε πολύ. Είναι... Δεν τα φοράμε, είναι... τα φυλάμε. Άλλοι τα φυλάτε, φοράνε τα... και εμείς τα φυλάμε. Εγώ σκέφτομαι από εκείνη την Πεμβέτη με τα νούμερα ημαθίας, όταν ήρθανε τα δύο τα παλικάρια τότε, ο γενικός αρχηγός της ομάδας, ο Έμιστος, μαζί με τον πρόεδρο. Είχε πάει ο μεγαλόκαρτος και τουαλέτα, δεν ξέρω αν είχε μείνει τίποτα στο δαχτυλίδι πάνω, τα φιλήθηκε. Δεν ξέρω κύριε, αυτό που λέμε. Ζήτησε συγγνώμη στον καραμπαπάντους ο... Πώς το λένε. Λοιπόν, άκουσα Βασίλη μου που είπες για την Ασκληπίου. Ποια τρίκαλα τώρα ρε Βασίλη μου. Ποια Ασκληπίου βρε. Τρία καφέ έχει η Ασκληπίου. Έχουν και το παλιό ταχυδρομείο από την άλλη πλευρά. Το βγάλανε μανάβικα αυτοί εκεί στα τρίκαλα. Έτσι, φάγανε λέει το σακαφλιά. Ντάλα ήλιος 2 η ώρα το μεσημέρι, τον φάγα λέει σε στενάλι του τρικάλου. Ποια στενάρε παιδιά. 2 η ώρα το μεσημέρι και τον κάναν ήρωα. Στα τρίκαλα στα δυο στενά φάγανε τον σακαβλιά. Κομμουνιστής ήταν ο σακαβλιάς. Δεν ξέρω τι ήταν και ρωτάς και εσύ τι έκανε πώς τον είπες τον παλιό του ποδοσφαιριστή, τον Κλαπανάρα. Ο Κλαπανάρας. Θεός χωρέσει τον αυτό να βρε. Μόνο το Χρυσοχοΐο έχει μείνει στη γωνία. Σοβαρά. Είναι αυτοί όλοι, εντάξει, είναι, αυτοί είναι από το Γαρδί και εκεί οι Τριγάλων. Και εσύ λες τώρα ρε Βασίλη για την Ασκληπίου. Ποιος είναι? Ένας Νίτσας είναι εκεί στη γωνία και ο Μπεμπές με το κομμωτήριο απέναντι. Και σε παίρνει ο άλλος και σε λέει Τριγαλινός. Όσο είναι ο Μάνος από τον Εύος μου, άλλο τόσο ήταν ο άλλος από τα Τρίκαλα. Μπορεί τα Τρίκαλα είναι Μαθίας. Είναι και αυτό. Είναι και αυτό, δεν το συζητώ. Εγώ δεν θα πω τίποτα. Να ρωτήσω, γιατί δεν σας αρέσει ο πρώην πρόεδρος της ομάδος της δυτικής συνοικίας? Του μεγάλου αγροτικού αστέρους κύριε Ράπτο. Θέλαν πολύ να έχουν Ριαβόγλου στην ομάδα. Και Λουκά Καραδίμο προπονητή. Και Καραδίμο προπονητή. Και πώς το λέγανε το μάνατζερ εκείνο που τριγυρίζει, ξεχνάω το όνομά του. Ποιο να λέτε κύριε Ράπτο. Ένα μάνατζερ εκεί παλιό που διακινούσε πεκταράδες παλιά και... ξέφυγε λίγο από τα λεφτά. Δεν υπάρχουν άγγελοι, έτσι λέει το τραγούδι. Ναι. Δεν υπάρχουν άγγελοι. Και αυτός παλιός ποδοσφαιριστής. Ήταν μια φουρνιά καταπληκτική τότε ποδοσφαιριστών. Από το πλανό το Δήμο, από το Δήμο Κορδελιού. Ήταν ο Βακουφάρης, αν θυμάμαι καλά, ο Δεμερτζής, ο τερματοφύλακας, ο Τραυλός. Ανέκαλε ο Τραυλός. Τι κάνει, και αυτός ανακατεύεται εκεί. Εγώ θα ήθελα να είχα στην ομάδα μου Ριαβόγλου Τριαυλό.
Ή μάλλον θα ήθελα να ήμουν οργανωμένος οπαδός σε ομάδα που θα είχα Ριαβόπουλο Τραυλό. Και άμα δεν μου δίναν πληροφορίες, θα τους έκανα ντου. Αχτύπη το δίδυμο, αχτύπη το δίδυμο και αντίπαλος προπονητής ο Περικλής, ο κουμπάρος του Κωνσταντίνου Ριαβόπουλου. Αυτό το αγροτικό σε γυναικός φέτος, τι μυθυπάσια. Καταπληκτικό μάτς. Είναι η μοναδική ομάδα βρε που έχει σύμβολο στον ερασιτέχνη. Ξανθό κοντό καρέ μαλλί. Τι άλλο θέλει. Αγροτικός αστέρας, εγινιακός. 7 συν. 7 συν. Να χορτάσουμε λίγο. Γουστάρω τον. Δεν μου λέτε, είστε εκπομπή παραπώνων εσείς κύριε Ραπτόπουλε το τελευταίο διάστημα. Κοίταξε να δεις, εγώ είμαι ένας ισχυρός άγκος του box. Μπορώ να ακούω, μπορώ να μελετώ, μπορώ να δέχομαι. Ναι και τα λοιπά και, γιατί μέρες πριν σας παραπονέθηκε και ένας φίλος ακροατής σας της ομάδας της καρδιάς σας, ο κύριος, πώς τον είπαμε, ξενοκράτης, ξενοφώντας. Όχι, ξενοκράτης. Λέει, δεν προλαβαίνω, λέει, μου τελείωσε η κάρτα στο κινητό. Ξέρεις τώρα τι είναι να είσαι αριανός, ναι. Να έχεις γαλουγηθεί με ζαχουδάνη που πήρε την επιταγή και την πήγε στον πύργο της Inter American μετά. Ξέρεις τι είναι να έχεις γαλουγηθεί με τροχανά, με Βασίλη Σκούτα Τρικαλινό. Το Σκούτα, που χόρευε μετά περέα μου με το Σκούτα. Καλά, ήταν ο Σκούτα, φίλε. Ο Σκούτα σήμερα. Σήμερα ο Σκούτα. Τον Περέιρα του Πάουκ τον έκανε μια καψιά. Το Σκούτα του Άρη. Ο Σκούτα. Και αυτό ήταν ο Πάουκ. Τον Πάπη ο Δουλγεράκη. Ναι. Τον Κουλούρι. Τρισκουλούρι δεν ήταν. Και σας παραπονέθηκε και εκείνος ο ακροατής πάλι για το τηλέφωνο. Γιατί λέει παίρνουν κάποιοι, λέει παίρνουν τηλέφωνο, εμείς δεν προλαβαίνουμε, μας τελειώνουν οι κάρτες. Τι να γίνει, να παρακαλέσω τον κύριο Σάβα να σας δώσει εκεί δώρο στην εκπομπή, κάνα διαγωνισμό για δύο τηλέφωνα με σύνδεση Vodafone με απεριόριστο χρόνο ομιλίας, κύριε Ραπτόπουλε. Ναι. Λοιπόν, έφυγες. Μισό λεπτό να κλείσω την εκπομπή. Εντάξει ρε ξενοκράτη. Και εμείς αγαπήσαμε, αλλά δεν είπαμε ψέματα από την πρώτη νύχτα του γάμου. Bye bye. Καλημένο είναι αυτό. Την καλημέρα μου. Σε περιμένουμε. Να μην βγάζεις το Μάνο 112, φίλε, δεν βγάζω κανένα, βγαίνουν μόνοι τους. Και η Κωστή παλιότερα είχε αναφερθεί ο Μάνος για μια BMW για σένα, ότι σε είχε δώσει. Ναι, μα είχε παρουσιάσει ένα πάμπλου το φίλο του ο Κόκκινος, ότι θέλει να μου χαρίσει μια BMW. Έτσι γνώρισα τον Μάνο. Την πάτησες. Κόκκινος είναι αυτός. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα παιδιά, γεια σας. Νάτος. Πιερικάρα. Νάτος. Με το Διαγόρα Σεβαστής πάνε να κάνουμε συγχώνευση. Τι γίνεται εκεί, για πες τα μας. Υποδιάλυση. Ναι, πάει ο Διαγόρα Σεβαστής να γίνει πιερικός. Ναι. Τι έγινε, ο δήμαρχος έχει τον πιερικό ακόμα. Ας κουρέας δεν θα του πάρει. Ας κουρέας θα πάρει τον πιερικό. Ναι. Τι είναι ο πιερικός, ο Φίνικας Τούμπας και τον πάρει ο κουρέας. Μη συζητάς. Ναι, αλλά κουρέας είχε πάρει και την Καλαμαριά και την είχε τίμια και ωραία και την παρέδωσε καθαρή στον Γκάλας. Θεός να βάλει το χέρι του. Ο Θεός ό,τι χέρι και να βάλει, ρε φίλε, δεν φτάνει το χέρι του Θεού. Έχουμε το μεγάλο γενιακό στον. Μια και αναφερθήκατε. Ναι. Σε ταλέντα. Ναι. Που δυστυχώς δεν παίξαν μπάλα για διαφορετικούς λόγους. Ναι. Θα σε αναφέρω τρεις ποδοσφαιριστές. Τρεις, ναι. Που και οι τρεις είχαν ένα κοινό. Τι? Δεν αγαπούσαν την προπόνηση. Να ακούσω. Ο ένας είναι ο Τραγανός. Ο ένας είναι ο Αηδηνίου. Ο Αηδηνίου, ο Κώστας. Δηλαδή δεν τεμπέλης. Αγαπούσε την προπόνηση. Βέβαια. Ταλεντάρα μεγάλη. Τεράστιο. Εχταράς. Βέβαια. Τεράστιος. Ο δεύτερος είναι ο Νίκος ο Πανταζής. Του Πασεραϊκού. Του Πιερικού και του Ηρακλή Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Παιχταράς. Δεν τον πρόλαβα. Τεράστιος. Ναι. Ο τρίτος είναι για Δραγανό συμφωνώ, αλλά ήταν αμυντικός. Στόπερ δεν ήτανε. Ναι. Η τρίτη δεν πήγαινε στην προπόνηση. Όχι, την είχε καταργήσει, αλλά ο Αλέφαντος τον κάλεσε σε αγώνα ρινγκ και το έχασε το στοίχημα και άρχισε να κατεβαίνει. Αν πλακώσεις, λέει ο Αλέφαντος, δεν θα άρχισε την τρίτη στην προπόνηση. Αν σε πλακώσει όμως, του λέει, θα... Ναι.
Εκτός του ότι εκτός του ότι τον έδινε άλλο ένα πρίμα ακόμη από το μισθό του. Α, μετά γίναν φίλοι, αρρώστησε η μάνα του Τραγανού, κατέβηκε στην Αθήνα, την περιέταλψε ο Αλέβαντος, βέβαια. Βέβαια, δεν τα ξέρεις αυτά. Και ο τρίτος ο παίκτης, βρε όλα τα ξέρω. Και ο τρίτος ο παίκτης ήταν ο Γιώργος ο Τουρσουνίδης. Ναι, μεγάλο ταλέντο φίλε. Αυτοί οι τρεις. Και σαν δεκάρι, ένα μάτσι έπαιζε ΠΑΟΚ Πανσεραϊκός ή Πανσεραϊκός ΠΑΟΚ. Και το βλέπω ζωντανό. Δεν θυμάμαι, δεν η μνήμη μου με απατά. Κάλετε στον Πάρη Γεωργακόπουλο του Σουνίδης. Και τον έσχισε τον Πάρη τον Γεωργακόπουλο, σαν δεκάρι. Πιο πολύ μου άρεσε ο Γεωργακόπουλο. Εγώ υπήρχε, τον είδα. Δεν υπήρχε παίκτης με το ταλέντο του Τουρσουνίδη δεκαετία, τέλη δεκαετία 80-90. Βασίλη Καραπιάλη είναι καλύτερο. Εγώ τον είδα Κωστή. Και από Καραπιάλη. Εγώ τον είδα. Και τον βάλα δεξί μπακ. Τώρα, σαν δεξί μπακ τον είδα. Το βάλαν δεξί μπακ. Εγώ τον είδα δεκάρι. Σαν δεξί μπακ ήταν σε Ιταρίδης επί δύο. Ναι ρε, τι βέβαια. Εγώ που τον είδα σαν δεξί μπακ. Τέχνη, ταχύτητα. Τώρα. Τι το κλείσιμο μέσα. Με ένα πόδι όμως, αριστερό καθόλου. Όχι, αριστερό δεν είχε, όχι. Δεν είχε. Για να λέμε την αλήθεια. Με τρόμαξε ο Παναθηναϊκός σήμερα, Κωστή. Νωρίς είναι ακόμα, κύριε Κώστα. Γιατρέ, ακούστε σου λέω τώρα εγώ. Ο Παναθηναϊκός παίζει όλη τη χρονιά και πρέπει να πάει στο μήνυμα. Άκουσε με τώρα. Αν και μείνει εκτός Ευρώπης και συνεχίζει να λοιπόν, άκουσε με γιατί είδα μια ομάδα πυρηνοκίνητη. Και πλήρη. Λέω είναι, κύριε Κώστα. Πλήρη, ακούστε σου λέω τώρα. Πλήρη σε όλες τις γραμμές. 20 Ιουλίου είναι ακόμα. Έπαιξε με την 8η. Του Ολλανδικού Πρωταθλήματος. Δηλαδή, με τη Μίκη Μάους Λίγκ, εδώ συμφωνώ με τον Ασλάμα. Και τους χάζεψε. Λοιπόν, εγώ σου λέω από τώρα ότι αυτή η ομάδα του Παναθηναϊκού θα είναι η ευχάριστη έκπληξη του πρωταθλήματος. Με ποια χαφ στο κέντρο, Ρεντίνο. Με ποια χαφ. Με ποια χαφ στο κέντρο, Ρεντίνο. Τώρα θα τα ακούσει τα χαφ. Ποιον. Θα τα ακούσει. Πού, ποια, πώ, τι, πώ. Ναι, Ζέκα. Ο Ζέκα ρε φίλε, Ζέκα, είναι σαν τα παιδάκια της Αφρικής που τα βάζουν και ψάχνουν νονό. Άστο το Ζέκα, πάει. Έκανε τα χιλιόμετρα, κάει και το μοντέρ. Ο Λεντέσμα. Λοιπόν, ναι. Ο Βηγιαφάνες. Ναι, δεν τον είδα πέρσι. Θα τον δεις φέτος. Σαν δεκάρι ο Βηγιαφάνες, Ο Μπουμάλ. Δεν τον είδα πέρσι. Θα τον δεις φέτος. Μπορεί, σωστό. 28, λοιπόν, σου λέω... Απ' τη μέση και μπροστά, ναι. Ο Κλαντής πάει σε φωτορόστα. Πες μου ποιος θα κόβει. Ντίνο, ποιος θα κόβει. Καθαρό εξάρι είναι θα κόβει ο Κουτρουμπής. Ποιος Κουτρουμπής. Ο Κουτρουμπής. Ναι. Αμυντικό χαφ. Αμυντικό χαφ. Ξέχασε το. Και σήμερα τον έβαλε center back. Τον έβαλε... Με τον Κουτρουμπή center back θα πας. Δύσκολο center back. Όχι, τον έβαλε Ιβάνοφ με Κουτρουμπή. Μετά έβαλε Ιβάνοφ με Μολέδο. Και ήταν ξεκινάει κανένα 3-0 ο Παράσος στην πρεμιέρα τον Παναθηναϊκό. Και τρέχουμε τα μάτια μας. Μπακ αριστερό, ο Νάνο. Πεσμένος. Σήμερα αν τον έβλεπες. Μπακ δεξιό, έβαλε τον Λούντ. Ο Λούντ. Μανάποδο πόδι. Τον χαφ. Τον έβαλε δεξί μπακ σήμερα. Μανάποδο πόδι. Τι έκανε ρε. Ξέρω εγώ με ανάποδο πόδι είναι. Αυτόν έβαλε σήμερα δεξί μπακ. Ωραία πράγματα έχασα. Μπροστά. Βηγιαφάνες. Βηγιαφάνες λέω. Μπέργ. Ο άλλος ο Μαυρούκος. Ο Ιμπάρμπο πως το λένε. Ο Ιμπάρμπο πριν δεν είναι Γαλλός ήταν εντάξει. Ναι. Κοίταξε επειδή δεν είδα το παιχνίδι. Λοιπόν, εγώ τέτοια ταχύτητα και τέτοιο ρυθμό να σε τρομάζει με τρόμαξε. 20 Ιουλίου είναι. Να σε τρομάζει Ιουλίου. Σου λέω, με τρόμαξε και θέλω να πιστεύω ότι θα είναι η ευχάριστη έκπληξη του πρωταθλήματος. Έφυγες. Εκτός απρόπτου. Να σε καλά. Λοιπόν, μακάρι. Τώρα, μακάρι. Τι άλλο ήθελα να πω. Για τα τρίγαλα που αναφερθήκατε. Ναι. Τα Τρίκαλα, ο καλύτερος του παίκτης ήταν το δεκάρι ο Καλατζής. Ναι. Και ο Τόσκας πίσω. Σάικ. Και μπροστά είχαν στις άκρες Μπεβενίου Χαριτίδη. Και δύο ξένους, τον Ράντοβιτς και τον Μέσαρος. Οι δύο ξένοι που είχαν. Το Στοϊνόβιτς, δεν το θυμάσαι. Ποιο μετά ήταν ο Στοϊνόβιτς. Πολύ μετά είναι.
σου λέω δεκαετία 70. Α, τόσο παλιά. Σιδηρόπουλος θερματοφύλακας. Της ΑΕΚ. Ναι, που πήγε και στην ΑΕΚ. Σιδηρόπουλος θερματοφύλακας. Συγχωρέθηκε. Και πέρασε και ο αυτός. Έχω ακούσει, αλλά, αν δεν κάνω λάθος, αλλά δεν τον θυμάμαι εγώ. Ποιος? Ο Αντωνιάδης, ο Αντώνης. Από τα Τρικαλά. Πότε? Έχω ακούσει ότι πέρασε εκτός από πάνω από την... από την Κομωτινή που ήταν. Ασπίδα Ξάνθης. Από την Ασπίδα Ξάνθης. Εκτός από την Ξάνθη άκουσα... δεν το είπα όμως. Άκουσα. Έφυγες. Φιλιά. Άντε, γεια σας. Όσοι είστε στις γραμμές. Καλημέρα. Εμπρός. Καλημέρα. Καλημέρα. Πόσα φιλικά είχες σήμερα, ρε παιδιά? Άπειρα. Ολυμπιακός, Άιξ, Ολυμπιακός. Όχι, για πέστε μου. Ατρόμητος Ολυμπιακός 3-1 νομίζω. Ναι. 3-2. Ναι. 3-1. Ο Παναθηναϊκός με τις Βόλε και Άιξ με τον Άρη Λεμεσού. Πώς έχει ο Παναθηναϊκός? Νομίζω 3-0. Μήπως έγινε 4. Τώρα εκεί σταμάτησα το 3, δεν βάλω πλούτους άλλο. 4-4. Το κλείσες. Συγγνώμη γιατρέ, το κλείσες στα 3-0. Δεν άντεσα. Φυλάχτηκα τα νεύρα μου. Κέρδισε ο Παναθηναϊκός γι' αυτό. Να μια ερώτηση κάνω, ξέρω εγώ. Αφού ήταν 4, πώς έγιναν 3. Εκτός αν έκλεισε στην τηλεόραση. Την έκλεισε. Παράτησα στο 77, έφυγα. Λέω, δεν άντεσα. Έτσι θα σου μείνει. Αυτό θα σου μείνει. Θα σου το θυμίζω κάθε φορά που θα συναντιόμαστε τηλεφωνικά. Θα σου το θυμίζω. Φαντάζομαι για και... πες μου τώρα. Είπε κάτι ο θείος, ο προηγούμενος, για την έκπληξη του Παναθηναϊκού. Και ο Ραυτόπουλος προσπάθησε να το μηδενίσει. Για πες μας, κύριε Ραυτόπουλε. Με ποια χάφη σου λέω. Με ποιο εξάρι και με ποιο οκτάρι. Ναι, αυτό ήθελα να πω. Έχεις καλύτερη ομάδα στον ΠΑΟΚ? Όχι, από τη μέση και μπροστά, όχι. Πίσω είναι το πρόβλημα. Από τη μέση και μπροστά, μέση και πίσω. Δεν κόβεις ρε φίλε. Τι δεν κόβω μωρέ. Δεν μπορέσαν να κατέβουνε στη μεγάλη περιοχή. Και με ποιον? Με το Ξανθό που πήραμε... Ξέρω εγώ που πουλάγε φυσικά. Για το Θεό σου ρε φίλε, με το Ζέκα θα πας σε αμυντικό καφ και με ποιον άλλο? Άσε τώρα, βρήκε το Ζέκα. Ναι. Έχει τρεις σαν το Ζέκα και καλύτερους. Πού είναι, ποιοι είναι, να μάθω. Καλά, άμα κοιτάξεις τις αλλαγές θα το βρεις. Ποιον μωρέ, το Λούντ. Τις αλλαγές που έκανε. Κάποτε θα τους βρεις. Τέτοιοι χαφ στον Παναθηναϊκό τώρα παίζω. Θα τους βρεις. Αλλά τέλος πάντων, το καλό ξέρεις ποιο είναι? Ότι από εδώ και μπρος, θέλετε δεν θέλετε, θα μιλάτε για τον Παναθηναϊκό. Να τα! Τι να τα! Αθόρυβος ο Παναθηναϊκός, δεν μιλάει κανένας, είσαι ο πρώτος που μιλάει. Ναι, γιατί είμαι και ο πρώτος που κριτικάρω. Ωραίος. Θυμάσαι τη φωνή μου. Από πού μας τηλεφωνείς? Ναι. Από πού μας τηλεφωνείς? Από το εξωτερικό. Εξωτερικό. Θυμάσαι τη φωνή μου. Θυμάσαι τη σούπα ότι ο άνθρωπος που πήραμε για προπονητή τι καπνίζει. Δεν μου λες τώρα, με αυτόν τον προπονητή θα πας? Με το Στραματσόνι. Να σου πω και κάτι. Με αυτό το. Δεν μου λες, με το Δόνι προπονητή δεν θα έχει μεγαλύτερη αξία αυτός ο Παναθηναϊκός? Μισό λεπτό. Ας το θέσω αλλιώς. Για θέστο. Έτσι ή αλλιώς, ναι. Με τον Αφραγκούδη, ναι. Και με λίγα λεφτά, ναι. Έκανε μια ομάδα που ξέρεις τι κάνει. Κάθεται εκεί και ξύνει τη μύτη του. Και βάζει την ομάδα στον αυτόματο πιλότο. Όσο δυνατή ομάδα. Μάλιστα. Αυτοματοποιημένα. Και η ομάδα βάζει 3 γκολ, 6 γκολ. Λοιπόν. Στην Τσβόλε. Για κοιτάξτε τώρα τους δικούς σας προπονηταράδες. Ναι. Τους απατεώνες. Ναι. Όχι. Ποδοσφαιρικά. Απασφαιρικά. Ναι, μάλιστα. Ναι, ναι. Ποδοσφαιρικά απατεώνες. Ναι. Όχι, οι άνθρωποι είναι. Δεν μου λες, αν έχουνε... ο Παναθηναϊκός κάνει κακό αποτέλεσμα στην Πρεμιέρα του Πλατανιά θα γκρινιάξεις? Όχι, ρε. Εάν κάνει τι. Κάνα τρομπόνι την πρώτη φορά. Πα στα Χανιά και κάνει κανένα 2-0 από τον Παράσχο, χάσει. Τώρα κοίταξε να δει, δεν μου λε στην Παναγία σου με λάχιστα πάει. Όχι, εγώ όχι. Δεν πάμε. Λόγω πεπιθήσεων. Δεν πάμε. Πρέπει να αρχίσει να πηγαίνει και να ανάβει καντήλι. Μπα και γίνει κανένα τέτοιο κάτω στην Κρήτη.
Γιατί θα είναι από δύο γκολ και πάνω όλες οι ομάδες. Την Παναγιά σου μεγάλη. Κατάλαβες. Τι να σου πω τώρα για αυτές τις ρώσικες εκκλησίες που ανοίξανε τώρα. Δεν μπορεί, είναι μακριά. Παναγιά σου μελά δίπλα. Απά να κάτσεις εκεί και να ανάβεις καντιλάκια. Κάνα σου βλέπω. Κεράκια. Καντίνες, καντίνες. Καντίνες έχει. Καντίνες, ναι. Έκλεισε τώρα η μελά. Έκλεισε, φιλιά. Παναγιά σου μελά. Σου μελά, ναι. Έπεσε πάρα πολύ. Γιατί έπεσε. Τώρα με την Εγνατία δεν περνάει κόσμο εκεί πέρα. Έχει κόσμο από Ρωσία. Έχει από Ρωσία. Του φέρνει ο Μουζεντίδη, πώ το λένε. Ο καλημέρα. Ναι, ναι. Καλημέρα. Το δέρμιο όμορφο πολύ ο φυσικό. Καλημέρα. Έχει θρησκευτικό τουρισμό. Καλημέρα. Έλα, καλημέρα. Δεν σε αγκεμάς όλοι. Καλώ τον. Τι κάνουμε. Εσύ τι κάνει που ακούγεται αυτό το ήχο ο απέσιο. Περιμένουμε να βγει ο Αύγουστο. Είμαι ο Αργύρης από το Ρέντι. Ολυμπιακό. Ολυμπιακάρα πάντα. Να ωραία, ωραία τριάδα έχεις, εξάρι, τεσάρι, πεντάρι. Αδερφέ, τα πάντα όλα έτσι, είμαστε τα πάντα όλα. Σε περνάω κι εγώ με τον γιατρό, χαμηλά. Τραγωδία, εγώ σας το είπα χθες. Με βγαίνανε κάτι γάβρι και λέγανε εγώ θα περιμένω και αυτό. Μποτία, σκέφα και εξάρι. Όχι, εγώ δεν περιμένω. Σιώβας, Μποτία και Μιλιγόγεβιτς. Αυτούς άμα τους πάρεις στον Άρη, κατηγορία δεν ανεβαίνει. Αδερφέ, να σου πω κάτι, Κώστα. Να μου πεις ότι θες. Αν έχεις αντίθετη άποψη, πες μου, ναι. Να πω και καλησπέρα και στη Θεσσαλονίκη. Έτσι. Από το Ρέντι. Έτσι. Έτσι δεν έχει σημασία τι ομάδα είμαστε. Καλησπέρα, καλημέρα. Αγαπάμε όλη την Ελλάδα. Εντάξει, είμαστε πατριώτες εμείς, αγαπάμε την Ελλάδα. Δεν είμαστε σαν το Χρυσαυγίτη που ήθελε να πατήσει το Μάνο, επειδή ήταν αριστερός. Ναι. Να σου πω κάτι τώρα. Αυτός θεωρεί πατριώτες μόνο τους Χρυσαυγίτες. Οι άλλοι μπορούν να τους πατήσουν με τα μάξι, ναι. Αν επιτρέπεις μια παρενθεσούλα, θα πω ότι είχε πει ο στρατής ο Μυριβίλης. Ναι. Πας δεν δίνεται να είναι αριστερός και Έλληνες. Κομμουνιστής και Έλληνες. Πας κομμουνιστής αν θέλει, είπε. Ναι, να, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, παρένθεση ήταν, φύγαμε από εκεί. Η πιο ενισχυμένη ομάδα από τις τέσσερις της Ελλάδος, οι τρεις της Αθήνας και τον ΠΑΟΚ που είναι η Θεσσαλονίκη, είναι η ΑΕΚ. Πώς ενισχύθηκε. Πού ενισχύθηκε, ρε φίλε. Θα σου πω. Έχει πέρα ένα center back. Δεν ξέρω τι, αν θα βγει καλό ή δεν θα βγει καλό. Πάντως... Παλέμαχος, Τσιγκρίσκι. Εντάξει, καλό βιογραφικό. Έχει καυτό λέω ότι ξέρει μπαλίτσα. Τώρα τι θα αποδώσει μέσα στο κήπεδο δεν ξέρουμε. Δεν μου λες με Αραβίδη, Πέρχαν και αυτό εδώ το γερόλικο που πήρε. Όχι τον Πέρχα, όχι τον Πέρχα, ας τον Πέρχα. Πέρχαν, ρε, ρε παιδί μου, λίγο Ολυμπιακός είμαι και λέω ότι ο Ολυμπιακός είναι έσχος. Ποια χάφ έχει η ΑΕΚ, τα ίδια με πέρσι. Δεν, δεν άλλο. Καλά είναι. Και ο Χάσος Σιμώνης δεν έχει τρίτο. Ναι, εντάξει, ρε παιδί μου, λέω ότι έκανε κάποιες κινήσεις να ενισχύσει την ομάδα του. Δεν ξέρω αν θα βγει. Ο δικός μου ο πρόεδρος πάντως δεν κάνει τίποτα ως προς αυτό. Δηλαδή θέλει δύο center back. Δεν ξέρω. Και έφυγε για μένα ο καλύτερος παίκτης του ελληνικού πρωταθλήματος. Ο Ρομπέρτο. Ο καλύτερος. Ας λένε ότι είναι ο Φορτούνης στο Ολυμπιακό. Εγώ θεωρώ ότι ο Ρομπέρτο ήταν ο κρογονιέρος λίθος στο Ολυμπιακό. Ρε φίλε, αν το διώξεις το Φορτούνη και φέρεις τον Μπακασέτα, ποια είναι η διαφορά. Δεν θα υπάρχει διαφορά. Να κάνω μια ερώτηση. Επειδή σάρεις γιατί είπες για τον προπονητή, ναι. Θα σου πω ότι σε 7 μέρες ξεκινάει ένα παιχνίδι. Ναι. Εύκολο, δύσκολο, δεν ξέρω τι θα γίνει. Ναι. Δύσκολο. Δεν βλέπω το σύστημα που θέλει να κατεβάσει. Δηλαδή να μου δείξει ότι ξέρεις κάτι. Θέλω να κατέβω με αυτό το σύστημα. Δεν αποφάσισε, εγώ νομίζω το ίδιο. Αυτό ακριβώς θέλω να σου πω, ότι δεν είναι μόνο οι παίκτες ότι δεν αποδίδουν. Φαίνεται ότι και ο προπονητής είναι σε μια δύσκολη, σε μια σύγχυση. Ποιον να πρωτοβάλω και πού να το βάλω. Καμπιάσο θα παίξει βασικός φέτος. Ναι, δεν ξέρω τώρα να σου πω κάτι. Καμπιάσο, εγώ δεν λέω ποιος θα παίξει. Ανεξάρτητα, εγώ λέω δεν είμαι προπονητής. Ούτε ξέρω τι κάνουν στις προπονήσεις, ούτε πώς στείνεται μια ομάδα, ούτε τι ψυχολογία έχει να παίξει για να το βάλει μέσα. Δεν είμαι στην προπονήση. Εγώ αυτό που βλέπω, αυτό λέω. Δηλαδή λέω, βλέπω ότι ο προπονητής δεν έχει τη διάθεση να μου δείξει ότι θα κατεβάσω μια ομάδα και θα ξεκινήσω με αυτό. Δηλαδή αυτή η εντεκάδα μου θα είναι η βασική. Και θα έχω τις προσθήκες μου για να γυρίσω κύριο Και σε 6 μέρες έχουμε μάτς για Champions League, ε? Αυτό λέω. Καταρχάς κατεβαίνεις χωρίς αριστερό χαφ. Πάει να μου πάρεις τον Φορτούνι από το κέντρο, που δεν μπορεί ο άνθρωπος να παίξει γραμμή και να κάνει διαβολήσεις. Να την πάρεις από το κέντρο, αρχοντικά, μπαμ, να κάνει την πρώτη κίνηση, να ανοιχτούν τα δύο εξτρέμ. Εξτρέμ, όχι χαφ. Ο Ερνάνης δεν θα παίξει φέτος εκεί πέρα. Ο Ερνάνη έφυγε. Έφυγε. Όχι, ο Σεμπά. Είναι ο Ντουρμάς. Ο Ντουρμάς από όλους αυτούς μου αρέσει πιο πολύ από όλους. Ο Ντουρμάς. Άκου να σου πω κάτι, Κωστή μου. Δεν ξέρω πώς το τι βλέπεις εσύ. Εγώ βλέπω το Μανθάτη ότι είναι πιο ορεξάτος στη θέση αυτή.
Τον... Έχει όρεξη. Έχει διάθεση. Έχει διάθεση. Δεν λέω αν κάνει, αν πρέπει να παίξει 50 παιχνίδια πρέπει να παίξει. Και τελειώνουμε. Σέντερφορ, ποιο θα πάρει. Μίλαγα με κάτι παιδιά και μου λένε Αργυρί, στα 48 σου έτσι πως διατηρείσαι. Μου λέει κάνεις 12 γκολ για πλάκα. Θα φέρεις το Βέλιο. Φιλιά, τα λέμε. Καλά. Καλά. Το Βέλιο με δημοκρατικές διαδικασίες. Καλημέρα. Ναι. Ναι. Καλημέρα. Έλα, καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς τον. Τι έγινε. Τι έχεις, έβαλες κανένα μανταλάκι στη μύτη σου. Έλα, καλημέρα. Όχι, μωρέ. Καλημέρα, τι δε. Τι έγινε. Τι έχεις. Εγώ έχω εδώ ανοιχτό τον ανεμιστήρα και έχω παγώσει. Έχεις παγώσει. Αλλεργική ρητή, τι έγινε. Έχω πιαστεί παντού, πάνω μέχρι κάτω. Με ανεμιστήρα έχεις. Όχι, air condition. Μάλιστα. Air condition, ναι. Πόσους βαθμούς το έχεις βάλει, ρε ταγάρι. 24. Καλά είσαι. Δεν το βάζω εγώ, ρε. Καλά είσαι, καλά. Εγώ στο 26 το θέλω, τέλος πάντων. Διαφωνείτε στο σπίτι με τη θερμοκρασία, ναι. Ναι, δεν είναι αυτό το θέμα μας τώρα. Ναι. Όποιος παοξίζει και να βγει, μιλάει πιο πολύ για τον Ηρακλή. Ναι, αυτό. Παρά για τον Ηρακλή, παρά για την ομάδα του που παίζει την τρίτη Champions League με τον Άγιαξ. Ναι. Πώς γίνεται αυτό. Ναι. Εκηδίες έχουν. Είναι πιασάρικες. Ναι, αλλά την τρίτη παίζουν Champions League. Ο μεγάλος του στόχος και καλά. Ναι. Είναι μακριά ακόμα. Ναι. Είναι δύο τα παιχνίδια πρέπει να περάσουν. Άντε περάσει τον Άγιαξ, κουτσά στραβά μετά. Έχει Γκουαρντιόλα, έχει κάτι Ρώμα, έχει κάτι Γκλάντμπαχ. Εκεί δυσκολεύει το πράγμα. Δεν είναι και εύκολο. Εκεί δυσκολεύει, εντάξει. Ο Καναδός ξεφτυλίζει τον Ηρακλή τώρα για 3 χιλιάρικα. Δεν μπορεί να κρατήσει ένα διεθνή 28 χρονών. Που δεν θα βρει άλλον τώρα δεξιμπακ τέτοιο να. Γιατί από το Σκόνδρα καλύτερο είναι. Εσύ πιστεύει, εσύ αγόρι. Φυσικά και είναι καλύτερο. Η θέση του δεξιού μπακ είναι η πιο κέρια, ας πούμε, σε μια εντεκάδα. Ένα καλό αθλητή να βρει, 22-23 χρόνια, ένα καλό τακτικά. Δεν είναι μόνο αυτό, θέση. Είναι και διεθνή. Δηλαδή, είναι ο Κυριακής από τον Μπουκουβάλα. Έφυγε ο άλλο αρχηγό μα. Αντικειμενικά. Έφυγε ο άλλο αρχηγό μα ο Φορτουλίδη και έμεινε τι τώρα μόνο του Μπουκουβάλα. Άμα φύγει και αυτό. Αρχηγό με το ποιον θα βάλουμε δεξιά. Το Μούχαλι. Έφυγε. Μια χαρά είναι ο Μούχαλι. Καραγκούνι. Ο Καραγκούνης αριστερά παίζει νομίζω. Δεξιοπόδαρος είναι, απλά παίζει και με τον άποδο πόδι. Το χρησιμοποιεί κατά το αριστερό. Δεξιά δεν τον έβαλε όμως κανένα. Ένα μάτς μόνο με τον Πανθρακικό. Πιο πολύ έβαλε, αριστερά δεξι... τον έβαλε. Σαραμαντά θα έχει αριστερά, Καραγκούνη δεξιά, ίσως και Κυριακίδη Παύλο. Ένα και με τον Παρτολίν 35 χρονών. Εκεί έχει πρόβλημα σα το πέρα. Τι θε, ρε, να κλείσει, τι θε να πάρει δηλαδή. Εδώ ολόκληρο Ολυμπιακό παίζει με τον Μποτία Σέντερ Μπακ. Θε να πάρει. Να είχα άδεια να σου έλεγα τώρα τι θα πάρω. Τώρα δεν μπορώ. Ναι, αλλά δεν γίνεται εκεί που είχα στόπερ να ξαναέρθουν. Κάμα λαγγένουν, τέτοια ανερεύεται, αλλά δυστυχώ δεν υπάρχει. Δανεικού από τον Μπακ παίρνει, ρε. Δελγιανίδη και αυτού. Όχι, τέτοιο το χάσει. Ο Δελγιανίδη, αν και μ' αρέσει. Ναι. Όχι, δεν τον πάρω. Μάλιστα. Εγώ φέτο θα πάρω να διαρκέσει στο Βόλι που πήρε και παίχτες καλούς και αδειοδότηση. Μπαμπαγιούτα 45 χρονών δηλαδή. Ε. Ναι. Εκτός φαθ... Πάρε και αυτό... στο μπάσκετ, 38 χρονών τον Καγκαλού. Ρεσί μπάσκετ, ρεσί γιατρέ, τον Παπαλιού τον πήραμε για προετέτοιο, για προπονητή, στα μικρά. Και άμα θέλει θα παίζει κιόλας. Ο Ηρακλής. Φαντάσου τώρα προοπτική. Ωραία. Συγκινήθηκα. Γιατί ρεσί να μην τον πάρουμε για προπονητή. Ρε τραχανάς που θα παίζει στο σπίτι. Τι πίνα έχει να τα πει. Εγώ δεν λέω τα παιδιά. Και ένα διαρκείας θα πάρω στο βόλεϊ που... και ένα στο μπάσκετ. Δεν υπάρχει υποχρεωσία. Όποιος θέλει παίρνει όπως που εκεί παίρνει. Και υπάρχει και κινητικότητα και μεταγραφές και εκεί. Μόνο στο ποδόσφαιρο. Δηλαδή, άμα δεν φύγει ο Παπαθανασάκης δεν παίρνω στο ποδόσφαιρο. Γιατί θα κάτσω να δω βόλεϊ και μπάσκετ. Το ποδόσφαιρο είναι ποδόσφαιρο, βασιλιάς στο σπορ. Δεν στο εσύ, άμα δεν φύγει ο Παπαθανασάκης, εγώ δεν παίρνω. Κάτσε να φύγει και θα βρεθεί η λύση. Θα έρθει ο ανακατεύοντος κάποιος να μας πάρει. Εγώ δεν βρίσκω λύση, αυτό είναι το κακό. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε εναλλακτική. Αναγκαστικά πρέπει να πας εκεί. Να διαχειριστείς έσω. Παπαθανασάκης είναι μεγάλο μέτοχος, δεν μπορώ να το διώξεις. Φυσικά, μα δεν γίνεται από την Αθήνα τώρα να διοικεί η ομάδα Θεσσαλονίκης. Να έρθει Θεσσαλονίκη, εγώ συμφωνώ. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Ο Παπαθανασάκης είναι στην Αθήνα. Ο άλλος ο Γερμανός είναι στη Γερμανία. Να έρθει στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Δεν γίνεται αυτό τώρα. Να έρθει. Να έρθει. Να έρθει. Αν είναι αδικός. Άμα έρθει. Τι θα κάνεις, ρε άντρα. Τι θα κάνεις. Γιατί τι σου φταίει ο Παπαθανασάκης. Τι θα κάνεις. Πέρασε ηλεκτρικό. Εγώ θα πάρω ένα διαρκέο στο βόλιο και ένα στο μπάσκετ. Εντάξει, καλά θα κάνεις. Στο βόλιο φέτος θα πάμε για μεγάλους στόχους. Και στο μπάσκετ για να ανέβω. Τι είναι μεγάλη στόχη δηλαδή στο βόλιο να του αναλύσει. Η τετράδα.
η τετράδα. Σε απαξιωμένο ελληνικό πρωτάθλημα. Κάποτε βλέπεις τον Ντίσερ και τον Μπολ και τώρα βλέπεις τον Παπαλιούτα. Έλα ρε κόρους με τον Παπαλιούτα. Προσβολή για εσύ το δεν έχεις πάει δηλαδή σε κάνα αγώνα βόλεϊ. Όταν ήμασταν πρωταθλητές δεν πήγαινες. Εντάξει, όταν υπήρχε υψηλή ποιότητα θέαμα θα πας να παρακολουθήσεις. Και πιο παλιά πήγαινα. Αλλά εσύ πήγαινες. Παρακολουθούσα. Κλείσε ρε λιμό. Ξέρουμε και το άθλημα. Α, και κάτι άλλο, Κωστή. Λέγε. Συμπάθαμε. Συμπάθαμε. Φύγε. Άντε. Επόμενος, ναι. Χαίρετε. Χαίρετε. Καλημέρα. Θέλω να πω βασικά στον γιατρό. Γεια σου, γιατρέ. Καλημέρα. Ότι είναι από τους πιο υγιείς Ηρακλήδης που έχω δει. Είναι άρρωστοι άλλοι δηλαδή. Είναι υγιείς. Ναι, άρρωστοι είναι. Τι είναι. Α, εντάξει. Και είναι κρίμα να είναι πολύ Ηρακλήδης άρρωστοι. Παντού υπάρχουν, σε όλη τη γη, δηλαδή θρησκείες, γιατί μια θρησκεία είναι και ο παδισμός. Παντού υπάρχουν, ναι. Αρρώστια είναι, φανατισμός. Τώρα ο άλλος δεν βλέπεις την μπροστά. Άλλο θέλω να πω για τον Τουρμάς που είπε ο Ραπτόπουλος ότι και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ σαν παίκτη. Ο πιο πολύ από όλους αυτούς τους πλαϊνούς του Ολυμπιακού μου αρέσει ο Τουρμάς, τι να πούμε. Κλείνει μέσα, τελειώνει φάσεις, παίζει με τον άποδο πόδι, το χρησιμοποιεί το δεξί καλά. Λίγο τραυματίζεται, λίγο να δει. Εντάξει, ναι, είναι λίγο Fiat 128. Δεν έχει και έκρηξη βέβαια ο Ντουρμάς για ακραίο. Το είναι. Καλό σαν δεύτερο center for που παίζει και δεύτερο. Έτσι, έτσι. Καλό είναι το Fiat. Τι μάδα μας στην Ολυμπιακή. Θέλω να πω ότι αυτό που είπε και ο καλλιτέχνης ο προηγούμενος, ότι για ποιο λόγο δηλαδή, αντί να λένε για το Champions League, να κάνω το ένα, το άλλο, για το... Ασχολείται πάνω με τον Ηρακλή. Για ποιο λόγο. Και το, και το μεσημέρι που πήρα για μισό λεπτό. Αυτή τη στιγμή εγώ, είναι πιο πικάντικο. Μια ομάδα είναι στα πρόθυρα της διάλυσης. Αλλά ο Ραπτόπουλος δεν μου απάντησε το μεσημέρι. Τι να απαντήσει. Για ποιο λόγο ασχολούνται. Ποιοι. Οι Παοξίδες με τον Ηρακλή. Δεν βλέπεις τόσο Παοξίδες με το 11 του Ηρακλή ασχολούνται. Μια γειτονιά είμαστε. Εντάξει, λογικό να ασχοληθείς. Η όχι, καταστροφή, όπως... κάτι είπε ο Κώστας το πρωί, θυμάσαι. Ασχολούμαι τον Άρη. Αφού όχι, τι πουλάει, η καταστροφή, το κλάμα, ο πόνος. Τι να πω, τι να πω. Η βία, το σεξ, ο Ξανθόπουλος έκοβε τα εισιτήρια. Μάνα, εκείνη η Αλένη Ζαφερή, όπως τη λέγανε. Με ναι. Και με τον προηγούμενο, προηγούμενο που είπε ότι Παναθηναϊκός είχε καλή ομάδα και εγώ συμφωνώ. Γιατί τον είδα πάρα πολύ δυνατό. 20 Ιουλίου είναι ρε παιδιά, ηρεμήστε λίγο. Ναι, να βγουν σε επίσημα παιχνίδια. Αυτό έχει δίκιο γιατί στην προετοιμασία, άμα πας καλά, εκεί δεν φοβάσαι. Αυτό ακριβώς, δηλαδή τώρα 20 Ιουλίου. Δηλαδή όταν πήγα μπάλα, στην προετοιμασία όταν πήγαινες καλά μετά... Καταρχήν παιχνίδια που δεν μπαίνουν ποδοσφαιριστές σε 90 λεπτά. Τα πόδια δεν είναι βαριά. 45 λεπτά να τα δώσεις όλα μπορείς. Το θέμα είναι ότι στον κανονικό αγώνα θα παίξει 90 λεπτά. Επειδή είσαι γιατρός, λέω ενώ ότι στην προετοιμασία, εγώ ποτέ δεν πήγαινα καλά. Έχεις παίξει ποδόσφαιρο. Από το πολύ το τρέξιμο. Μετά ανέβαινα. Τώρα αυτοί που είναι ανεβασμένοι, άρα μετά θα πέσουν λογικά. Ή θα πάρουν μια θλάση. Άρα άμα δεις ομάδα να τρέχει 11 Ιουλίου, 15-20, μάλιστα. Άρα μπράβο. Ναι, σωστός. Μπράβο. Τα λέμε. Τελευταίος για σήμερα, μάλιστα. Έγινε αυτό που λέγε. Για χαρά, αγόρι. Έλα, φίλε. Έπεσε. Ούτως. Δεν έχουμε κάποιον φίλο να μας μιλήσει. Έχουμε δύο. Να τους πάρουμε και αυτούς. Εννοείται. Έλα. Δύο τελευταίοι. Καλημέρα. Έλα, φίλε. Καλημέρα, Κώστα. Καλημέρα, φίλε. Αργιανός από Κιτρινό Μαυριτούμπα. Κλείσε το ραδιόφωνο, κλείσε. Κλειστό είναι, φίλε, κλειστό. Α, ωραία. Είναι ερυθρόλευκη τούμπα, είναι κυτρινόμαυρη τώρα. Είναι... Κυτρινόμαυρη τούμπα, γιατρέ. Τι κάνει. Μια χαρά είμαστε. Ναι. Γιατρέ, ωραία τα λες. Πολύ ωραία. Μπράβο. Καλή μπαλίτσα, ξέρεις. Τι να κάνουμε, το αγαπάμε το άθλημα. Κάτω τούμπα είσαι, άνου τούμπα είσαι, πού. Άνω. Μικράς Ασίας. Α, μικράς Ασίας. Στα όρια. Στα όρια. Downtown. 10 χρόνια σ' ακούω, Κώστα, λέω να πάρω κι εγώ μια φορά, σου, έτσι. Μάλιστα. Θέλω να ρωτήσω και τους μπαλαδόρους και τον γιατρό που ασχολείται με μπάλα. Ναι. Κίτσιου ή Μπούρμπος. Παιδιά, στη θέση του δεξιού μπακ έχουν βαφτιστεί με τριώτες καλοί παίχτες. Ναι, ναι. Δεξί μπακ ασβέστης τα παιδιά. Ναι. Παίζουνε καλά. Ποιο ψηφίζουμε. Δεξί μπακ ασβέστης. Ασβέστη παίζουν, εντάξει, ναι. Ο Κίτσιου μπορεί να παίξει και ασβέστη παραπάνω, να πάει ψηλά.
Να παρεμβεί να πάρει τη γραμμή να δώσει και επιθετικό πλάτο. Ναι, αλλά αμυντικά όμω ποιο είναι. Και ο Μπούρμπο στα καλά του δεν είναι καθώ πλάτο. Και στον Όφ και στα Γιάννα όταν έπαιζε. Αμυντικά ποιο είναι πιο καλό. Αμυντικά πιστεύω ο Μπούρμπο. Και εγώ έτσι πιστεύω, παιδιά. Και εγώ έτσι πιστεύω. Βέβαια η ηλικία του εντάξει. Εντάξει, για μας είναι μια χαρά μεταγραφή νομίζω, έτσι. Δεν μου λες, εθνική, ναι. Ραούλ Μπράβο ή Λέοβατς. Καλά, τώρα ο Ραούλ Μπράβο είναι εντάξει. Κωστά. Καλέμαχος. Τι να τον κρίνεις. Τι μας λέει τώρα, τι. Μήπως Λίνο ή Νέτο. Λίνο ή Νέτο. Ο Λίνο αριστερό μπακ, ο Νέτο δεξί μπακ. Ναι. Ο Νέτο παίζει παντού με την Περμανάντ. Κοίταξε, αντικειμενικά τώρα τόσα χρόνια από τον Άρη, ποιος ήταν ο παίκτης ποδοσφαιρικά σε γέμισε περισσότερο από τις χρονιές αυτές? Λοιπόν, αντικειμενικά παιδιά. Αντικειμενικά. Από τον Άρη αντικειμενικά, το 10-11 τα δύο εξάρια που πέρασαν, αν τα είχε τώρα ο ΠΑΟΚ, θα έπαιρνε πρωτάθλημα. Ναυτή, με την Ναυτή δηλαδή. Και Ρίκη Φατή. Ο Φατή ο ψηλός. Βέβαια. Αργός λίγο, αλλά καλός παίκτης. Εντάξει, ήταν άλλα τα βήματα. Λες και έβλεπες το Πογκμπάρε, παιδί μου, έτσι ηλικιακά. Τέτοιο στυλ. Δηλαδή σε αυτή την 7-8 ετία του Bulldog, αυτή ήταν η καλύτερη που σου έκανα το κλικ. Εντάξει, εγώ καμία σχέση τώρα με Bulldog, έτσι εγώ στη δύο πήγα. Όχι, μιλάμε το ποδοσφαιρικό κομμάτι καθαρά, ναι, γιατί εντάξει, ο Άρης παρουσίασε ναι. καλό ποδόσφαιρο. Μην ναι, το καλό ποδόσφαιρο, ναι, βέβαια. Μην το αδικούμε, έχει παίξει και καλό ποδόσφαιρο αυτά τα χρόνια. Εντάξει, μπορεί να μην έχει διάρκεια. Ναι, έτσι, έχει, όχι, έπαιξε και καλό, φανταζεί ποτέ. Δεν ξέρει ποιο παίχτη μου άρεσε, τώρα δεν θα το πιστέψει. Πάλο Κώστα, στα καλά του. Α, πολύ δυνατό, πολύ ωραίο. Ένα σύγχρονο οχτάρι δημιουργικό. Μπράβο, φοβερό. Πάολο Κώστα. Και στη Β' Εθνική ήταν πολύ καλό. Ο ναι, Πάολο Κώστα. Τι θυμήθηκε σε αυτόν τώρα. Είτε, άμα θα βλέπει ποδόσφαιρο, εκεί εστιάζει. Βέβαια. Τώρα τι άλλο. Να σε ρωτήσω, γιατρέ, τώρα. Ο Μανιά του, ο Τοφόρ, πού είναι? Νομίζω πήγε Βέλγιο, στη Βέστερλο. Ναι. Καλά έκανε το παιδί. Αυτό γιατί δεν το κρατήσαμε εδώ, ρε, κάπου. Ποιο θα το κρατήσει με τι λεφτά και με τι ποδοσφαιρικά. Όχι για τον Γιάννη, αλλά κάποιο από εδώ, ρε παιδί μου. Που... για τον Πάο, ό,τι πρέπει. Εγώ, εγώ Μανιά, εγώ θα τον έπαιρνα. Αν ήμουν ο Παπαθανασάκης και είχα μια σοβαρή αυτή, θα τον έπαιρνα στη θέση του Βέλιου. Πολύ καλύτερη επιλογή. Και για ανοιχτό χώρο, δημιουργία. Αυτό θα κάνω. Ο Μανιάς είναι 4 χρόνια νεότερος του Παθανασιάδη, δεν είναι τώρα αυτός κάπου εκεί. Ναι, 27 νομίζω. 25-26, ναι. Μπράβο, τα μάμη ηλικία. Έχει όλα του Αθανασιάδη τα χαρακτηριστικά, συν και ανοιχτό γήπεδο, έχει και μαρκάρι το παιδί. Και καλύτερο κεφάλαιο από τον Πλάζα. Ο Μανιάς είναι τρομερά συμμετοχικός, πολλά τελειώματα, κουράζει τον αντίπαλο στόπερ. Εντάξει, τώρα δεν το συζητάμε. Φοβερός είναι, φοβερός. Και εξελίχθηκε τον Πετράκη. Εντάξει, πήγε σε μια ομάδα σοβαρή, με καλή γύμναση, με ήρεμο περιβάλλον. Όχι Θεσσαλονίκη τώρα να συγκινηγάει. Πολύ καλή δουλειά, πολύ καλή δουλειά. Στα Γιάννη αναδείχθηκε το παιδί, βέβαια. Είδες λοιπόν τι κάνει η ηρεμία. Βέβαια. Τώρα έχουμε εμείς εδώ όμως το Καβαλιέρε, θα βγάλει παίχτες. Ο μεγάλος Καβαλιέρε. Ο Αλενατόρε. Ο Αλενατόρε Καβαλιέρε. Ξέρεις τι περιμένω να ζήσω. Για να πάει σε καμιά ομάδα ο Σύλφου Παδόπουλος τύπου προοδευτικής, γιατί είχα πάει σε εκείνο το μάτς με τον Ντομορό. Το 0-1 με τον Θάνο που έχει φέρει αφομληθεί ο Παδόπουλος ο Σούλης και βουτάει και έχει λάσπει το γήπεδο με το σκαρπίδιο. Πόπο, τι μάτς ήταν αυτό στον κόσμο. Στη Νίκαια, προοδευτική Άρη, Σάββατο μεσημέρι, Φλεβάρι. Μου λείπει η προοδευτική. Πόπο, αυτό το γήπεδο, ρε παιδιά. Βέβαια μου λείπει. Αυτά τα γήπεδα στη Β' Εθνική ήταν μια ιδιαίτερη ομορφιά. Και δεν έχουμε βγάλει στη Θεσσαλονίκη μια ανάλογη προοδευτική εμείς. Ο Αγροτικός Αστέρας θα μπορούσε, αλλά. Θα μπορούσε ο Αγροτικός Αστέρας μόνο. Βέβαια. Λόγω περιοχής. Ο Ριαβόγλου θα βγάλει τώρα. Θα βγάλει. Γέρασε και αυτός ο Ριαβόγλου, γέρασε. Και ο Τραυλός. Γέρασε και ο Τραυλός, γέρασαν. Τώρα οι έδρες της Αθήνας είναι περίεργες φέτος. Βγήκαν άλλα φρούτα να πούμε. Κοίταξε το Χαρναϊκό το γήπεδο μοιάζει πολύ. Βγήκαν άλλα φιντάνια να πούμε. Οπότε φέτος βλέπουμε Άρη, ενισχύουμε Άρη. Έτσι. Θα δούμε Άρη, ναι, θα δούμε. Γιατί να μην δούμε. Στη Β' Εθνική. Βλέπουμε Αναστόπουλο τώρα. Αυτό το έχει πάρει πατριωτικά και το θέμα. Γι' αυτό. Το αντίπαλο δέος εμπορικά, πώς τον βλέπεις. Αυτό το μάτι θέλω να το δω. Το Άρη Σοφή ή το Όφι Άρη στο Γεντί Κουλέ. Ποιο είναι πιο ωραίο από τα δύο. Εντάξει, εκεί τώρα δεν μπορούμε να το έδρα το Γεντί. Ποιο έδρα το Γεντί Κουλέ. Ναι. Ποιο έδρα είναι πιο κλειστό, πιο καζάνι είναι. Ναι. Τα λέμε. Έχουμε μπροστά μας μια ωραία ποδοσφαιρική χρονιά. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, τελευταίος για σήμερα. Καλημέρα. Ναι, γεια σας. Καλώς τώρα. Γεια σου, γιατρέ, Γιαραδόπουλε, τι γίνεται. Καλώς τώρα. Ηρέμοι είμαστε. Ήθελα να σε κάνω μια ερώτηση, Κωστή. Ναι. Και εσένα, γιατρέ, βέβαια, αν θες να απαντήσεις. Ναι.
Κατά τη γνώμη σας, ποιος είναι καλύτερος, Βέλιος ή Αθανασιάδης? Ο Αθανασιάδης δεν το συζητάς, άστο. Αθανασιάδης λες? Βέβαια. Εσύ, Ραπ? Φίλε, κοίταξε να δεις. Πρέπει να κάνουμε crash test. Ο Αθανασιάδης είναι καλύτερος στην Ευρώπη, νομίζω, στην πρώτη επαφή. Ναι. Αν ο Βέλιος είχε καλύτερο κεφάλι, γιατί ο Βέλιος δεν έχει κεφάλι. Ναι, υστερείς αυτό. Θα ήθελα το Βέλιο, αλλά τώρα λόγω κεφαλιού βάζω τον Κλάους πιο μπροστά. Τον Κλάους λες? Ναι. Ωραία, εντάξει, σας ευχαριστώ για την άποψή σας. Να είσαι καλά. Να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Αμέ. Ό,τι θέλεις. Τον Παναθηναϊκό πώς το βλέπετε φέτος? Πιο καλό από πέρσι. Είναι νωρίς να κρίνουμε ομάδες. Νωρίς λες για τώρα. Κοίταξε, ο Παναθηναϊκός έχει μια ευλογία. Έχει ένα πρόγραμμα το οποίο μπορεί να το φέρει μέχρι το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στη 10η αγωνιστική να έχει πολλούς βαθμούς. Να πάρει δηλαδή ψυχολογία. Δεν ξέρω αν είναι ικανός να το καταφέρει, γιατί έχει να περάσει και από δύσκολες έδρες σχετικά. Πλατανιά, Ατρόμητο νομίζω. Είναι παγίδες. Ναι. Είναι παγίδες, δεν το συζητάω. Όχι, Ατρόμητο, νομίζω Τρίπολη έχει να περάσει πριν τον Ολυμπιακό. Κάπου έχει και δύσκολα παιχνίδια. Έχει Ξάνθη. Εντάξει, θα δούμε. Το πρόγραμμά του πάντως είναι σχετικά βατό. Είσαι Παναθηναϊκός ή ΠΑΟΚ? Παναθηναϊκός. Και πού μένεις? Εδώ, Θεσσαλονίκη είμαι. Άρα γεννήθηκες και μεγάλος στην πόλη της Θεσσαλονίκης ή απλά βρέθηκες συγκυριακά ως φοιτητής? Κοίταξε, ήταν ο πατέρας μου Παναθηναϊκός, ήταν ο παππούς Παναθηναϊκός, οικογενειακά πάει. Εδώ μεγάλωσες? Ναι, ναι, ναι. Πήγες σχολή Θεσσαλονίκη? Ναι. Ηλικία? 17. Λοιπόν, πιο πολύ είναι Παναθηναϊκή Ολυμπιακή Ηρακλήδη στο σχολείο. Με το χέρι στην καρδιά και αντικειμενικά, γιατί εγώ πιστεύω θα μου πεις την αλήθεια. Από αυτές τις τρεις ομάδες? Ναι, στην πόλη Θεσσαλονίκη, αυτή τη στιγμή σε σχολείο, ρε παιδί μου, πιο πολύ είναι Παναθηναϊκή Ολυμπιακή Ηρακλήδη. Αντικειμενικά, με το χέρι στην καρδιά, ηλικία 17 ετών. Πού είναι η επόμενη? Παναθηναϊκή και Ολυμπιακή. Παναθηναϊκή και Ολυμπιακή πιο πολύ. Εντάξει, ξέρω ότι λες αλήθεια και με πονάει πάρα πολύ. Αυτό να τα ακούνε κάποιοι Ηρακλήδες, οι οποίοι δυστυχώς προβάζουν την ομάδα ακόμα περισσότερο. Με τον έτσι, είναι αλήθεια, έτσι. Με τον τρόπο σκέψη τους. Ναι. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Καλό βράδυ. Καλή συνέχεια και καλή επιτυχία του χρόνου στη τρίτη ηλικία, φαντάζομαι. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Γεια σας. Καλή δύναμη. Πώς μας είδες, γιατρέ? Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι ήταν λίγο κριτική η εκπομπή στο ξεκίνημα. Αλλά προϊόντος του χρόνου. Πολλά γαυγίσματα. Εντάξει. Ξέρεις τώρα. Ιούλιο, μήνα λίγο χαλαρά να είμαστε. Πολλά γαυγίσματα στο Κούστο. Χωρίς ουσία. Ναι, ανούσια. Δηλαδή να πούμε ότι. Και χωρίς επιχειρηματολογία. Ναι, αυτό το κακό. Ναι, εκεί στεναχωρέθηκα εγώ. Ότι. Δεν μπορώ αυτά τα τις κραυγές, τις νεοελληνικές κραυγές. Εμείς τι είπαμε? Τι αυτοί που πήγαν δεν είχαν ούτε στήμο ρόλο μαστίγες στο παντελόνι. Τους ζητάνε από ένα υπουργό να δώσει λύση. Ξέρεις ποιο το κακό? Σε μια ομάδα η οποία δεν έχει λαϊκό αίρισμα μεγάλο. Οπότε κομμουνιστές, αριστεροί, δεν τους νοιάζει. Ούτε τους Αδαμίδηδες που έλεγε ο κόσμος, ο κύριος Αδαμίδης. Ποιος άλλος, τι τον νοιάζει τον Αδαμίδη? Η πολιτική δεν τον νοιάζει. Ο Ηρακλής τον νοιάζει, νομίζεις? Νομίζω αποσύρθηκε και ο Καράογλου, γιατί τον βρίσκαν, τον κάναν, τον ράνανε. Τώρα τι ζητάνε τους πολιτικούς? Μόνοι τους έπρεπε να κάνουν την μπουκα. Αυτό δεν ευαγγελίζονταν τόσα χρόνια. Ευαγγελιζόντουσαν την αυτή, ότι εμείς μόνοι μας. Μόνοι μας. Ανεξαρτησία. Μόνος μου και στον τραμπούκο μόνος μου. Τι να κάνει τραμπούκο κοντονής. Είσαμε φοβερά πράγματα και ναι. Αποπληρωμές. Δηλαδή παίζουν ποιος δεν παίρνει εισιτήριο διαρκείας πριν αρχίσει η αγωνιστική περίοδος. Ναι. Δεν προπληρώνει. Βέβαια. Ένα προϊόν. Έτσι. Μπορεί, ας πούμε, να υπάρχει κίνδυνος τιμωριών κτλ. Και να χάσει ο πελάτης. Δηλαδή αυτά τα πράγματα που ακούσαμε σήμερα ήταν ανήκουστα. Ωραία πράγματα. Εντάξει. Ωραία πράγματα. Αυτά κάνει. Συνεχίζουμε με Γιάννη Χιλτίδη. Ωραία. Καλό βράδυ στον κόσμο. Παντισμός, καλημέρα. Τα κάνουμε. 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 Παντισμός, καλημέρα. Τα κάνουμε.